Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού και την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, πορευόμαστε προς τη λήξη και την ευλογημένη διεκπεραίωση των τρίτων χαραλάμπιων του 2019 σε αυτήν εδώ την ενορία, που αυτές τις ημέρες εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, του προστάτου και πολιούχου της ενορίας μας. Ένας νέος χαράλαμπος, ένας χαράλαμπος που λάμπει από χαρά, που δίνει χαρά με τα συγγράμματά του, που δίνει χαρά με αυτά τα οποία βγαίνουν από το ευλογημένο στόμα του, είναι και ο πατήρ χαράλαμπος Παπαδόπουλος, γνωστός ως Λίβιος, που μας έρχεται από την Ιερά Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας, από την Αποστολική αυτή Μητρόπολη, την οποία διακονεί μετά ζήλου και αυταπαρνήσεως. Τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο τον αγαπούμε και τον σεβόμαστε και τον εκτιμούμε ιδιαίτερα, και γι' αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει το πρόσωπό του και η παρουσία του από αυτήν την πνευματική οδηπορία των 17 ημερών που ήταν και θα είναι για λίγο ακόμα τα χαραλάμπια. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πολύ για τον κόπο που κατέβαλε και ήλθε μέχρι εδώ. Το θέμα του αντλείται από τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, γνωστό και λίαν σεβαστό Άγιο της Εκκλησίας μας, Άγιο των ημερών μας, και τον ευχαριστούμε που σήμερα θα μας υπενθυμίσει το Λόγο του Αγίου, που είναι Λόγος αυθεντικός και αληθινός. Εξομολογούμε δημόσια ότι τον πατέρα Χαράλαμπο τον αγαπώ ακόμη περισσότερα δια τον λόγο ότι υπήρξε συμφοιτητής του μακαριστού πατρός Εμμανουήλ Γεωργιακάκη, αυτουνού που οραματίστηκε τα χαραλάμπια και έδωσε και το όνομα αυτό, και γι' αυτό τον ευχαριστώ που θυμάται πάντοτε τη μνήμη του και μνημονεύει του ονόματός του, και βλέποντάς το και ακούγοντάς τον αναπολούμε εκείνα τα χρόνια των σπουδών του. Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, για την παρουσία σας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου γερότησα, και όλους εσάς, αγαπητοί, που ήρθατε σήμερα εδώ να συγκοινωνήσουμε των όμορφων λόγων που θα συνεχίσει ο πατήρ Χαράλαμπος. Να είσαστε όλοι καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θα σας υπενθυμίσω μόνον ότι αύριο στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο νοσοκομείο με την παρουσία της χοροδίας των Μουρνιών, και την Τετάρτη κλείνει η αυλαία των Τρίτων Χαραλάμπιων με την εκδήλωση των νέων των Λενταριανών που θα γίνει στο Μίκης Θεοδωράκης με ένα μουσικοχορευτικό σχήμα. Ευχόμενοι ο Θεός να τα φέρει έτσι ώστε και τα τέταρτα χαραλάμπια του χρόνου να διεξαχθούν εν υγεία. Έξω επίσης θα υπάρχουν κυρίες για όσους και για όσες δεν έχετε πάρει το βιβλίο του Πατρός Αγγέλου Ψηλάκη, του Κτήτορος του Ναού μας, με όμορφες ομιλίες του που εκδόθηκε αυτές τις ημέρες, και μπορείτε επίσης να περάσετε και από την αίθουσα που υπάρχει ακόμα η έκθεση ζωγραφικής από τον Γυναικείο Σύλλογο Καλλιτεχνικές Διαδρομές για να δείτε τα έργα τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, σεβαστή γερότησα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα πρωτού ξεκινήσουμε την απόψινή ομιλία μας να ευχαριστήσω πρώτα εσάς, σεβασμιότε, για την τόσο ιδιαίτερως για την παρουσία σας απόψε εδώ, αλλά και για την άδεια και ευλογία που μας δίνετε, ώστε να έρχομαι για πολλωστή φορά στην Ιερά Μητρόπολη σας και να απευθύνω λόγο αγάπης προς τους αδελφούς μας, καθώς θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και τον Πανασολογιό του Αρχιμανδρίτη, τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, τον Πατέρα Δαμασκηνό, που πάντα με πολύ αγάπη, με απλότητα, με εγκαρδιότητα, με υποδέχεται εδώ στη Μητρόπολη σας, αποδίδοντας αγάπη αδελφική και χριστιανική. Και έτσι τον ευχαριστώ και πάρα πολύ και για τα όμορφα λόγια που είπε προηγουμένως προς την ελαχιστότητά μου. Τώρα το θέμα που διαλέξαμε σήμερα για να αναπτύξουμε και να συμπροβληματιστούμε είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω
μας απασχολεί όλους, γιατί αναφέρεται σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με μία αλήθεια της ύπαρξής μας και της ψυχής μας. Και λέω μία αλήθεια διότι νομίζω ότι όλοι μας, στο ποσοστό καθένας που αγωνίζεται τον πνευματικό αγώνα, έχει διαισθανθεί ότι πολλές φορές εσωτερικά μέσα του έρχεται σε ένα σημείο να μην αναγνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό του. Πολλές φορές δηλαδή στη ζωή μας αισθανόμαστε ότι άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Αισθανόμαστε ότι άλλα σκεφτόμαστε και στο τέλος άλλα στην πράξη έρχονται στη ζωή μας. Και δεν αναγνωρίζουμε ούτε τον ίδιο τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς πράξαμε αυτό που πράξαμε, πέφτοντας πολλές φορές σε πάθη, σε αμαρτίες μεγάλες. Και έτσι ερχόμαστε να αναγνωρίζουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας ότι μέσα μας ίσως να ζει και ένας άλλος εαυτός, ένας άγνωστος. Ο Άγιος Προφύρος έλεγε ότι υπάρχει ο άλλος εαυτός μέσα μας, ο κρυφός άλλος εαυτός, όπως έλεγε ο Άγιος Προφύριος, ο αντίθετος εαυτός, ο οποίος δηλαδή αντιτίθεται στον εαυτό που εμείς ξέρουμε, βάζοντάς του στην καθημερινότητα τρικλοποδιές. Θα δούμε και παρακάτω ο Άγιος Προφύριος πώς επισημαίνει κάποια πράγματα να προσέχουμε ιδιαιτέρως σε αυτή την πνευματική μας πορεία. Αυτό λοιπόν που αναγνωρίζουμε όλοι, το έχουν αναγνωρίσει πρώτα οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και ιδιαιτέρως οι νηπτικοί Πατέρες της Εκκλησίας. Εκείνοι οι Πατέρες που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αλλά και τον προσωπικό τους αγώνα, θα λέγαμε ότι κατέβηκαν σε πολύ βαθιά στρώματα της υπάρξεώς τους. Κατέβηκαν πολύ βαθιά μέσα στον εαυτό τους και γνώρισαν πολύ καλά τις διάφορες πτυχές του εαυτού τους. Αν θέλετε, γνώρισαν πολύ καλά τα προσωπία που φοράει ο εαυτός μας στην καθημερινότητά του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είμαστε πολλά πράγματα, συγχρόνως και ταυτοχρόνως. Μπορείτε μία στιγμή να είμαστε ένας φιλάνθρωπος άνθρωπος, δηλαδή να είμαστε φιλάνθρωποι και να δείξουμε φιλανθρωπία σε ένα πρόσωπο. Και μετά, σε μια άλλη στιγμή, εμείς οι ίδιοι, ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος ψυχισμός, να κατακρίνουμε κάποιον, να τον απαξιώσουμε, να τον μειώσουμε, να τον πονέσουμε και να τον πληγώσουμε. Και είμαστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι του πράττουν. Πώς γίνεται αυτό? Και είμαστε εμείς οι ίδιοι που υπάρχουν στιγμές να νιώθουμε κατάνοιξη και διάθεση για προσευχή και διάθεση μιας εσωτερικής, ας πούμε, αλλοιώσεως, μιας ερωτικής διαθέσεως αναφοράς προς το Θεό, και εμείς πάλι οι ίδιοι είμαστε που περνάμε φάση στη ζωή μας που δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα από το πνευματικό. Μια ακηδεία, μια εσωτερική αδιαφορία, ένα πάγωμα, ένα ψύχος εσωτερικό. Οι ίδιοι είμαστε που μπορεί να συγκινηθούμε από ένα πνευματικό ανάγνωσμα, από μια πνευματική ομιλία, από μια πνευματική συναναστροφή, και οι ίδιοι πάλι να είμαστε οι οποίοι να μας εγκλωβίζουν και να μας δώσουν χαρά πολύ 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 κοσμικά πράγματα. Και λέει κανείς, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τελικά ποιος είναι, τι είμαι? Την ίδια στιγμή που μπορεί να κάνω μια πραγματικά αλτρουιστική πράξη, να επιδεικνύω ένα μεγάλο ανθρωπιστικό μέγεθος, ας πούμε, μια πράξη μου, την ίδια στιγμή μπορεί να έχω πάρα πολύ εγωισμό και να έχω μέσα μου μια ανθρωπαρέσκεια, να κάνω ελεημοσύνη και να στοχεύω στο χειροκρότημα, να στοχεύω στην επιφημία, να στοχεύω στο να διαμορφώσω με τον πνευματικό μου αγώνα, παραδείγματος χάρη, το προφίλ μου. Έτσι. Είμαστε όμως οι ίδιοι άνθρωποι που τα κάνουμε, δεν είναι? Οπότε μέσα μας ζούνε πάρα πολλά πρόσωπα, φοράμε καθημερινά πολλά προσωπία. Και ξέρετε, αυτό και είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο το είχε υπογραμμίσει και ο Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, αλλά και άλλοι πατέρες και σύγχρονοι θεολόγοι, ας πούμε, το έχει υπογραμμίσει ιδιαιτέρως και ο Κάλιστος Γουέαρ και ο πατήρ Αντώνιος Ομπλουμ, ο επίσκοπος Σουρόουζ, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι πρόβλημα αυτό που στην προσευχή και στη σχέση με τον Θεό. Πας να σχετιστείς με τον Θεό. Θέλεις να αναπτύξεις μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Ανοίγεσαι με την προσευχή στο Θεό. Τον καλείς να έρθει στην ταπεινότητά σου, στη μηδαμινότητά σου, και θέλεις να κοινωνήσεις με τον Θεό. Το ερώτημα είναι ότι ποιο από όλα τα προσωπία σου
ποιο από όλα τα πρόσωπα που φοράς καθημερινά θα συνδεθεί με τον Θεό. Ποιος είσαι τελικά, γιατί ο Θεός είναι πρόσωπο. Και για να μπορέσει να συνάψει σχέση, θέλει απέναντί του ένα πρόσωπο. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γιατί είμαστε άλλοι το πρωί στη δουλειά, άλλοι το μεσημέρι στο σπίτι, άλλοι το απόγευμα στη γειτονιά και άλλοι το βράδυ. Τώρα ποιο από όλα αυτά τα πρόσωπα του επαγγελματία, του επιχειρηματία, του διδασκάλου, γιατί βλέπετε έναν άνθρωπο, τον βλέπεις στη γειτονιά σου και είναι γελαστός και πολύ καλός, αλλά στο σπίτι του είναι τύραννος αυτός. Ποιο είναι το πρόσωπό του? Και τον βλέπεις τον άνθρωπο και τον συναναστρέφεσαι και στην παρέα είναι κουβαρτάς και έτσι έξω καρδιά και αυτά. Αλλά άμα πας με τον ίδιο άνθρωπο, άμα πας την άλλη μέρα και είναι δημόσιο, δουλεύεις μια δημόσια υπηρεσία, είναι κάπου και πας να κάνεις μια συναλλαγή μαζί του, κάνει ότι δεν σε ξέρει. Ότι δεν σε αναγνωρίζει. Ή σου μιλάει αφιψηλού, ή είναι αυταρχικός, ή είναι εξουσιαστικός. Πουλάει, λέει, εξουσία. Ε? Τι γίνεται, με ποιο από όλα τα πρόσωπα ο Θεός θα συναντηθεί? Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε εδώ παρακάτω στην ομιλία, καθώς την αναπτύσσουμε, θα δούμε ότι πολλές φορές λέμε, ναι, εγώ θέλω να έρθει ο Χριστός να με θεραπεύσει, ναι, αναζητώ το Χριστό, θέλω το Θεό στη ζωή μου. Μα γιατί δεν έρχεται ο Θεός στη ζωή μου? Μα γιατί δεν έρχεται ο Χριστός? Αλλά δούμε στην πραγματικότητα ότι ποιος είναι αυτός που τον ζητάει. Γιατί μπορεί να το λέμε με τα χείλη μας, μπορεί να το λέμε με ένα πάνω επίπεδο ψυχικό, ένα επιφανειακό στρώμα της ψυχής, αλλά στο βάθος μέσα δεν έχει γίνει ακόμη η μεταμόρφωση. Δεν έχει επέλθει μετάνοια. Η οποία μετάνοια, να σημειώσουμε ότι όπως έλεγε ο πατήρ Μιλιανός Σιμονοπετρίτης, γίνεται άπαξ της ζωής. Η μετάνοια, η αγιοπνευματική, δεν μιλάμε για αυτές τις συναισθηματικές, έτσι, αυτές τις ενοχικές και συναισθηματικές αλλοιώσεις. Μιλάμε για τη μετάνοια που μεταμορφώνει ένα Αγίο Πνεύμα τον άνθρωπο, που φέρνει αυτή την υπαρξιακή τούμπα μέσα του, που φέρνει αυτή την καλή ονομημένη αναστάτωση εσωτερικά, που σε κάνει να βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, που χωρίς να μεταμορφώνεται η ζωή σου, μεταμορφώνεσαι εσύ, που χωρίς να μεταμορφώνονται οι εξωτερικές συνθήκες της ζωής σου, μεταμορφώνεται η εσωτερική ματιά σου στα πράγματα. Γιατί μετάνοια εν Αγίω Πνεύματι δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα εξωτερικά, δεν σημαίνει ότι δεν αρρωσταίνω, δεν σημαίνει ότι δεν έχω ατυχήματα, δεν σημαίνει ότι δεν περνάω κρίσεις στην οικογένειά μου, στη ζωή μου, στα παιδιά μου, δεν σημαίνει ότι όλα λύνονται με έναν μαγικό και πολλές φορές ανέξοδο τρόπο, ας πούμε. Αλλά μετάνοια εν Αγίω Πνεύματι σημαίνει ότι έχει αλλάξει η εσωτερική μου ματιά και τα βλέπω όλα αλλιώς. Και επειδή τα βλέπω όλα αλλιώς, αλλάζει και η πραγματικότητά μου, γιατί ο Άγιος αυτός γέροντας Θαδαίος, ο Σέρβος αυτός μεγάλος πνευματικός, ο Θαδαίος τι λέει? Η πραγματικότητα στην οποία ζούμε είναι το αποτέλεσμα το σκέψεών μας. Η πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα των λογισμών μας. Θα δείτε ότι οι Άγιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία διαφορά όσον αφορά τις εξωτερικές συνθήκες ζωής. Έχουν περάσει και αυτοί κοινωνικές δυστυχίες, πολιτιστικές, οικονομικές, ενίοτε. Έχουν περάσει ασθένειες, αρρώσεις, προβλήματα. Δείτε τον Γιώργο Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο. Δείτε τον Άγιο Πορφύριο. Δείτε τους Αγίους, κινητά νοσοκομεία. Και τι ασθένεια δεν είχαν πάνω τους. Και τι ασθένεια δεν είχαν. Και τι δυσκολίες και συκοφαντίες πέρασαν. Και λασπολογίες και προδοσίες από ανθρώπους. Και έρηδες και πειρασμούς μεγάλους. Όλα τα έχουν περάσει. Η διαφορά είναι ότι αυτοί είχαν λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είχαν ζήσει αυτό που λέμε μετάνοια, που λέει ο Γιώργος Μιλιανός, ο Σιμονοπετρίτης, δηλαδή αυτή την εσωτερική ολική μεταμόρφωση που αλλάζει τα πράγματα. Και έτσι, όταν τους λιδωρούσαν, αυτοί ήταν ευτυχισμένοι. Και όταν πονούσαν, έλεγε δόξα σε ο Θεός ο Άγιος Πορφύριος που μου έδωσε Θεέ μου τον καρκίνο. Δεν ήταν τρελός, δεν ήταν σαλός, δεν είχε κάποια ψυχολογική πάθηση που επινοούσε και επιζητούσε τον πόνο. Όχι βέβαια, αλλά μπορούσε να βλέπει την ασθένεια ως επίσκεψη του Θεού. Ο Γιώργος Μιλιανός πάλι λέει ότι η ασθένεια, η δοκιμασία είναι επίσκεψη, είναι δρόμος της χάρης του Θεού.
Και ήταν πολύ χαρούμενος όταν ερχόταν ασθένεια. Ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί άνοιγε, λέει, η ψυχή, άνοιγε. Άνοιγε μέσα από τον πόνο. Ταπεινωνόταν το σώμα, ταπεινωνόταν η ύπαρξη, άνοιγε η ψυχή. Ήταν δεκτική της Θείας Χάρης. Γι' αυτό και τώρα που τόσα χρόνια είναι άρρωστος και δοκιμαζόμενος ο Γιώργος Μιλιανός, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο ότι είναι τα πιο λαμπρά του χρόνια. Ενώ είναι στο κρεβάτι. Γιατί είναι τα πιο λαμπρά του χρόνια? Γιατί αυτά που έλεγε μια ζωή τα βιώνει εν δόξως. Γίνεται πράξη όλα αυτά που τόσα χρόνια δίδασκε. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το αληθινό μας πρόσωπο. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν, και συνηγορούν σε αυτό όλες οι μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων, ότι μέσα μας υπάρχει ένα σκοτάδι. Υπάρχει ένα κομμάτι, μεγάλο ποσοστό του εαυτού μας που δεν το γνωρίζουμε. Η ψυχολογία, η σύγχρονη, λέει ότι φτάνει το 70%. Τεράστιο ποσοστό. Τεράστιο ποσοστό. Ο πατήρ Σιμεών, ο Κραγιόπουλος, έλεγε ότι πώς είναι, λέει, η ψυχή του ανθρώπου. Λέει, φανταστείτε, λέει, να σας το πω έτσι, λέει, παραστατικά, φανταστείτε, λέει, ένα καρπούζι, ας πούμε, μέσα στο νερό να το πετάξεις. Άμα πετάξεις ένα καρπούζι μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό, θα δεις ότι σχεδόν το 80% είναι μέσα στο νερό. Και ένα κομμάτι μόνο φαίνεται. Αυτό, λέει, το κομμάτι που φαίνεται είναι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε. Το υπόλοιπο το αγνοούμε. Δεν το ξέρουμε το υπόλοιπο κομμάτι του εαυτού μας. Γι' αυτό και πολλές φορές εκπλησόμαστε με τα μυστήρια του Θεού, τις μυστηριώδεις οδούς που χρησιμοποιεί για να συναντήσει τους ανθρώπους. Γιατί εμείς βλέπουμε και κρίνουμε ένα μέρος του άλλου ανθρώπου, ενώ ο Θεός ξέρει το όλον που εμείς δεν το βλέπουμε. Και μπορεί κάποιος να είναι και χαριτωμένος και να μην το ξέρει ούτε αυτός. Και λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι ο Θεός δεν συνεργάζεται με το κομμάτι αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είμαστε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Γι' αυτό το γνωρίζουμε για ακόμη τους αρχαίους, φιλοσόφους μας, έτσι. Ο Σωκράτης είπε ένα, ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Λοιπόν, εμείς νομίζουμε λοιπόν ότι ξέρουμε κάτι, και οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι δεν ξέρουμε τίποτα, και ο Θεός το ξέρει μόνο ολότελα, μόνο ο Θεός ξέρει ποιοι είμαστε στην πραγματικότητα, γι' αυτό και θα μας εκπλήσει πάντα ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός θα είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τις δικές μας ερμηνείες. Πάντα θα μας εκπλήσει ο Θεός. Θα είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Γιατί ξέρει αυτό το βάθος που εμείς δεν ξέρουμε και συνεργάζεται με τον βαθύτερο εαυτό μας. Και λέμε, μα πού είσαι εγώ που είμαι τόσο χάλια και ο Θεός μου δίνει τόσα δώρα και μου δίνει χάρη και μου δίνει ευλογίες και εγώ είμαι ένα τίποτα, είμαι χάλια. Διότι ο Θεός δεν βλέπει αυτό που είσαι, αλλά αυτό που μπορείς να γίνεις. Και δεν βλέπει μόνο το σήμερά σου, αλλά βλέπει και το αύριο σου. Ο Θεός ξέρει και το αύριο σου. Δεν υπάρχει στο Θεό πριν, τώρα, μετά. Ο Θεός βλέπει όλη την ιστορία της ζωής σου. Είναι απλωμένη μπροστά. Από πριν γεννηθείς μέχρι την ώρα που θα φύγεις. Είναι απλωμένο μπροστά του. Όλο. Και βλέπει. Και δεν βλέπει μόνο σήμερα τι είσαι, που σήμερα μπορεί να μην είσαι τίποτα, που σήμερα μπορεί να μην καταφέρεις τίποτα, που σήμερα μπορεί να μην είσαι μετάνοια, που σήμερα μπορεί να είσαι απογοητευμένος, που σήμερα μπορεί να είσαι απελπισμένος, που ούτε ένα Κύριε λέσον μπορεί να μην μπορείς να πεις. Αλλά βλέπει και αυτό που αύριο μεθαύριο θα γίνει, που εσύ δεν το ξέρεις. Αλλά αυτός το γνωρίζει. Λοιπόν, ας κρατήσουμε λοιπόν από αυτή την πρώτη εισαγωγική μας έτσι προσέγγιση στο θέμα, ότι μέσα μαζί ένα κομμάτι τεράστιο του εαυτού μας που δεν το γνωρίζουμε. Ο Απόστολος Παύλος θα φτάσει στο σημείο να πει ότι ξέρω τον νόμο, ξέρω τι ζητάει ο Θεός, αλλά κάτι μέσα μου δεν με αφήνει να πάω να το κάνω. Και φτάνει μάλιστα σε μια φοβερή ομολογία υπαρξιακή, η οποία σήμερα θα λέγαμε ότι είναι μια ψυχαναλυτική απολύτως ερμηνεία του εαυτού, που λέει ότι αυτά, λέει, που μισώ, αυτά πάω και κάνω. Και σήμερα θα πει η ψυχανάλυση ότι αυτό είναι η αυτοκαταστροφική επιθυμία του ανθρώπου. Μία, όπως το λέγει ο Φρόιντ, είναι μέσα μία λανθάνουσα ερωτοτροπία με το θάνατο του ανθρώπου. Ερωτοτροπεί ο άνθρωπος με την καταστροφή του. Γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές ότι ενώ βλέπουμε την καταστροφή μας, κάτι μας γοητεύει.
Αν ανοίξετε την παγκόσμια λογοτεχνία, θα δείτε ότι όλοι οι έρωτες που περιγράφονται στον κινηματογράφο, στα λογοτεχνικά έργα, είναι καταστροφικοί έρωτες. Όλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενιστικοί, ας πούμε. Πάθη, μηδενιστικά, που οδηγούν στην καταστροφή, και όμως ο άνθρωπος σαν να τα ερωτεύεται, σαν κάτι να το γοητεύει. Και όταν πάει κάτι καλό να γίνει στη ζωή του, κάνει τα πάντα να το καταστρέψει. Και άμα έρθει η χαρά, πάει και τα κάνει έτσι να έρθει η θλίψη. Και άμα έρθει η ευλογία, τα καταστρέφει για να έρθει η δοκιμασία, ας πούμε. Σαν να μην αντέχει τη χαρά, σαν να μην αντέχει την ευλογία, σαν να μην μπορεί να αντέξει τις δωρεές, ας πούμε. Να μην, σαν να τον αγχώνει αυτή η χαρά, ας πούμε. Έτσι. Οπότε, για να το καταλάβουμε, ας αναφέρουμε κάτι που λέει ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, ο μακαριστός, που λέει ότι ο άνθρωπος, λέει, είναι στρώματα στρώματα. Φανταστείτε αυτό, κάντε μια εικόνα στο μυαλό σας. Η ψυχή του ανθρώπου είναι στρώματα στρώματα. Ένα, από κάτω άλλο, δύο, από κάτω τρία, τέσσερα. Λοιπόν, τι σημαίνει, λέει, αυτό? Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που λέει κανείς ειλικρινά, προσέξτε, την ώρα που λέει κανείς ειλικρινά και τίμια και χωρίς υποκρισία, δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτης. Την ώρα που λέει ότι εγώ σ' αγαπώ, σε θέλω στη ζωή μου, και μετά σε χρησιμοποιεί, και μετά σε πετάει, και μετά ξεχνάει ότι σε αγάπησε. Δεν σημαίνει ότι έλεγε ψέματα την ώρα που το έλεγε, αλλά το έλεγε το ένα κομμάτι του εαυτού του. Υπάρχουν άλλα κομμάτια βαθύτερα που είναι ακόμη ακατέργαστα, και με αυτά ελέγχεις τον άλλο, χρησιμοποιείς τον άλλο. Και λες, μα καλά, αυτός δεν ήταν που μου έλεγε και μου δίνει υποσχέσεις? Ήταν φίλος πιστός, φίλη μου, αδελφός. Αυτός δεν ήτανε? Κι όμως, έχει κι άλλα κομμάτια μέσα από την ψυχή. Λέει, είσαι ψεύτης. Δεν ήταν ψεύτης. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δεν είναι απόλυτο. Μπορεί να λέγει την αλήθεια την ώρα που σου λέει ότι θα είμαι δίπλα σου, εκείνη τη στιγμή που το έλεγε, να το πίστευε. Αλλά από κάτω υπάρχει κι άλλο στρώμα. Όταν σε είδε μετά να είσαι καλά, σε ζήλεψε. Όταν σε είδε μετά να προχωράς, του βγήκε ανταγωνισμός. Γι' αυτό και η φιλία, ξέρετε, δεν είναι μόνο στα δύσκολα που λένε. Ψέματα είναι αυτό. Είναι και εκεί. Είναι και εκεί. Και εκεί. Αλλά όχι μόνο εκεί. Γιατί πολλές φορές είναι πολύ εύκολο έναν ο οποίος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος και κακόμοιρος να του κάνω το δάσκαλο, να του συμβουλεύω. Νιώθω και μια ανωτερότητα, νιώθω ότι εγώ δεν είμαι σε αυτό το κακόμοιρο. Ευτυχώς που δεν τα παθαίνω, τα παθευτός. Το δύσκολο στη φιλία είναι να αντέξεις τη χαρά του φίλου σου. Το δύσκολο στη φιλία είναι να αντέξεις την πρόοδό του. Εκεί δεν το αντέχεις. Εκεί σκάς. Να βλέπεις το αλλού τα παιδιά να προχωράνε. Να βλέπεις την αδελφή σου να έχει ένα ωραίο γάμο. Να βλέπεις τον φίλο σου να προοδεύει στην εταιρεία ή στη δουλειά του. Να βλέπεις την αδελφή στο μοναστήρι να έχει προοδεύσει. Ή δεν ξέρω τον αδελφό, τον καταχριστό, ας πούμε, αδελφό, την ενορία, το συνεφημέριό σου, δεν ξέρω τι. Εκεί είναι που δεν το αντέχεις. Οπότε μην λέμε ότι είναι. Εγώ λέω το αντίθετο. Και το έχω γράψει πολλές φορές και το έχω πει, ότι το αντίθετο είναι. Η φιλία και η αγάπη φαίνεται και στη χαρά του άλλου. Κατά πόσο μπορείς να μετέχεις σε αυτή τη χαρά, να μετέχεις στη χαρά. Γιατί είδατε την παραβολή του Ασώτιου. Όταν τα έκανε χάλια, ο άλλος μια χαρά ήταν. Μετά που γύρισε και είναι αυτή η χαρά στο σπίτι και αυτή η φωτοχυσία και όλη αυτή η χαρά του πατρός, δεν μπορεί να την αντέξει ο άλλος τη χαρά του πατέρα. Δεν μπορεί να αντέξει την αγάπη. Δεν μπορεί να αντέξει τη συγχώρεση. Δεν μπορεί να αντέξει ότι ξαναβρήκε τον εαυτό του. Καλύτερα να τον είχε χαμένο. Να του πουλάω και προστασία. Να του πουλάω και διδασκαλία. Να του πουλάω και σοφία. Ας τον έναν κακομύρης. Δεν το λέει το μυαλό μας. Το λέει το βαθύτερο στρώμα του εαυτού μας. Όχι το πρώτο, ούτε το δεύτερο. Μπορεί το τρίτο, το τέταρτο κομμάτι του εαυτού μας. Το βαθύτερο στρώμα του εαυτού μας. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτό σημαίνει λοιπόν, το ξαναδιαβάζω, ότι την ώρα που λέει κάποιος ειλικρινά και τίμια, χωρίς υποκρισία, παραδίδομαι στο Χριστό, παραδίδει το πάνω-πάνω στρώμα του. Έτσι. Τα άλλα στρώματα που είναι βαθύτερα καθόλου δεν τα ελέγχει. Και όχι μόνο δεν τα ελέγχει,
αλλά αυτά έχουν την αυτονομία τους και το διαφεντεύουν κιόλας. Τον διαφεντεύουν αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος είχε γίνει μια παρεξήγηση κάτι και έτσι κάπως παραξενεύτηκα και λέω, μα πώς αυτός ο άνθρωπος, λέω, που είναι πολύ, πολύ καλλιεργημένος πνευματικά, είπα σαν ανάλογη. Και μου λέει ο πατέρας εκεί πέρα, μου λέει, μα μου λέει, μη στενοχωριέσαι, μου λέει, μην σου δημιουργεί αυτό έκπληξη. Δεν μιλάει, μιλάει το σκοτεινό κομμάτι του. Είναι και καλός. Είναι και φωτεινός. Είναι και φιλάνθρωπος, φιλόξενος, χαμογελάει. Είναι άνθρωπος που αγαπάει την προσευχή. Έχει όμως και σκοτεινά κομμάτια. Δεν είναι μόνο φως. Δεν είναι μόνο καλός. Αλλά δεν είναι και μόνο κακός. Ο ευσεβισμός, ξέρετε, που σπάει κόκαλα στην Εκκλησία, δεν αντέχει ότι ο άνθρωπος είναι και καλός και κακός. Πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι ή καλοί ή κακοί. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Άμα το καταλάβουμε, θα ελευθερωθούμε. Γιατί θα αποδεχθούμε τον εαυτό μας και θα καταλάβουμε ότι μέσα μας τα κουβαλάμε όλα. Όλα. Όλα τα κουβαλάμε. Και καλά και κακά και χαρίσματα και αδυναμίες και φως και σκοτάδι. Και αυτό εναλλάσσεται διαρκώς στην πνευματική μας ζωή. Εναλλάσσεται. Και εκεί χρειάζεται και ο αγώνας. Γι' αυτό και δώσουμε τον τίτλο «Από το σκοτάδι στο φως» κατά τον Άγιο Πορφύριο. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί θα κάνουμε τώρα τις διαπιστώσεις. Το θέμα να δούμε και πώς μπορεί να θεραπευτεί όλο αυτό το πράγμα. Ε? Λοιπόν, γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο πατήρ Σημεών, συμβαίνουν πολλά παράξενα. Δηλαδή βλέπεις τον άλλο να κάνει λέει, κάτι και διερωτάσαι πώς το κάνει. Αφού μόλις λέει προηγουμένως, μόλις χθες λέγαμε κάποια πράγματα. Και τώρα κάνει τα αντίθετα. Και ενώ μου είχε δώσει υποσχέσεις, πάλι πάει και κάνει τα ίδια πράγματα. Μου είχε πει θα αλλάξω και όμως δεν αλλάζει. Τα πάθη που πολλές φορές κατηγορούμε τους αδελφούς μας και μάλιστα εκκλησιαστικοί άνθρωποι, θρησκευτικοί, κατηγορούμε και με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Κοσμικοί πολλές φορές έχουν πιο μεγάλη επιλυκία. Κοσμικοί πολλές φορές έχουν πιο μεγάλη ανοχή και συμπερίληψη, να συμπεριλαμβάνουν το διαφορετικό κομμάτι των ανθρώπων, το σκιερό κομμάτι. Εμείς πολλές φορές είμαστε επικριτικοί, είμαστε πολύ αυστηροί με τους συνανθρώπους μας. Λοιπόν, ξέρετε, τα πάθη των ανθρώπων δεν σηκώθηκε κανείς ένα πρωί και για γούστο βρήκε πάθη να κάνει, ώστε εμείς ευκόλως να τους κατηγορούμε και να πέφτουμε στην κατάκριση, που είναι το μεγάλο. Είναι σφοδρό πάθος, πολύ σκοτεινό πάθος. Κανείς δεν σηκώθηκε ένα πρωί. Η ταλαιπωρία της ψυχής, τα βιώματα, οι κληρονομικότητες, οι παραστάσεις, οι ψυχικές χαράξεις, οι ανάγκες της ψυχής διαμορφώνουν τα πάθη του ανθρώπου. Γι' αυτό και τα πάθη στον κάθε είναι διαφορετικά. Έτσι. Αλλά θα πούμε κάτι παρακάτω που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε με αυτό το σκοτεινό κομμάτι του εαυτού μας, με αυτές τις σκιές μας. Άντε και το αντιληφθήκαμε. Ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ τώρα εδώ πέρα σας το φέρνω έτοιμο. Δεν είναι τόσο εύκολο να το αντιληφθείς ότι υπάρχει αυτό στον εαυτό σου. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μία ζωή και δεν καταλαβαίνουν τίποτα πέρα αυτά που λέμε τώρα. Είναι άγνωστο κεφάλαιο αυτό. Έτσι. Εμείς τώρα φέρνουμε εδώ, και αυτό είναι το καλό μιας ομιλίας, ότι φέρνουμε μια έτοιμη γνώση, την οποία μπορεί να μας προβληματίσει. Έτσι, μπορεί να μας προβληματίσει. Και πηγαίνοντας ύστερα στο δωμάτιό μας, στο κελί μας, στο χώρο μας, να σκεφτούμε. Και να πούμε, μήπως είναι έτσι τελικά. Μήπως πίσω από αυτή την πράξη μου κρύβεται κάτι άλλο. Μήπως. Έτσι, να αρχίσω να ψάχνω βαθύτερα τον εαυτό μου. Λοιπόν, οι πατέρες της Εκκλησίας θα λέγαμε ότι αναγνωρίζοντας αυτό το σκοτάδι το εσωτερικό και αυτή την αντιφατικότητα του ανθρώπου, προτάσσουν πάρα πολλές μορφές θεραπείας από τα πάθη αυτά, από το σκοτεινό κομμάτι του εαυτού. Θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο ο Άγιος Πορφύριος φέρνει κάτι νέο, με την έννοια ότι πατώντας πάνω στην αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας μας, φέρνει μία άλλη μορφή πνευματικού αγώνος. Ο ίδιος την ονομάζει κιόλας. Την ονομάζει ως ανέμαχτη οδό. Εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι για να μπορέσει κανείς να φύγει από τα πάθη πρέπει να τα πολεμήσει, να τα χτυπήσει, να χτυπηθεί κάτω. Να ανοίξει ένα πόλεμο κατά μέτωπο μαζί τους. Ο Άγιος Πορφύριος
έρθει και λέει, μας δίνει και μία άλλη πλευρά. Δεν καταργεί την προηγούμενη, προσέξτε το. Δεν καταργεί την άλλη μεθοδολογία. Δεν την καταργεί. Τη σέβεται απολύτως και μάλιστα λέει ότι και εγώ έχω περάσει μέσα από αυτή τη μεθοδολογία και υπάρχει και πολλοί άνθρωποι αναπαύονται σε αυτή. Αλλά εγώ λέει, θα σας πω και έναν άλλο τρόπο, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Υπάρχει λέει και μια πιο σύντομη οδός. Ένας πιο σύντομος δρόμος. Και τον ονομάζει, ανέμακτη οδό. Τι λέει λοιπόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Μην πολεμάτε να το διώξετε. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι να φύγει. Μην πολεμάτε, λέει, να διώξετε από μέσα σας το σκοτάδι αυτό που υπάρχει στην ψυχή, αλλά ανοίξτε μια τρυπίτσα. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέει εδώ πέρα. Μας λέει ο Άγιος Πορφύριος, καταρχάς και ο ίδιος αναγνωρίζει το σκοτεινό αυτό, αυτό που έχουμε μέσα μας. Και λέει λοιπόν ότι δεν έχει νόημα να χτυπιέσαι και να πολεμάς. Μα γιατί να είμαι έτσι? Μα γιατί να έχω αυτό? Μα γιατί τώρα το έκανα εκεί? Αυτό στην πραγματικότητα θα σου φέρει μία νεύρωση. Θα δημιουργήσει ένα αγχώδη κύκλο. Θα δημιουργήσει μία κατάσταση ενοχής. Η ενοχή τι είναι? Η ενοχή είναι κλαθμός πάνω στα εγωιστικά συντρίμμια μου. Εγωισμός είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή πώς εγώ τα έκανα τόσο χάλια? Πώς η αυτού μεγαλειότητα του εαυτού μου έπεσε τόσο χαμηλά? Ναι, έπεσες. Γιατί τι νοηστήσουμε? Τι ιδέα είχες περί του εαυτού σου? Στο πνευματικό επίπεδο μιλάμε, έτσι. Μην πιάνετε στο ψυχολογικό. Τώρα πάμε στο πνευματικό κομμάτι της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, η ενοχή και όλος αυτός ο ψυχαναγκασμός έρχεται από ένα εγωισμό από μέσα. Ότι πώς εγώ τα έκανα τόσο χάλια? Έτσι. Και λέει λοιπόν ότι μη πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι, ανοίξτε μια τρυπίτσα να μπει το φως. Δηλαδή, κάντε κάτι θετικό. Μην προσπαθείτε με αρνητικούς τρόπους βίαιους να αλλάξετε τον εαυτό σας. Το γιατί θα το δούμε παρακάτω, γιατί δεν το προτείνει. Η τρυπίτσα που λέει, ανοίξτε μια τρυπίτσα για να εισέλθει το φως, έχει πολλές ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι, ξέρεις, δεν σου λέει γκρέμισε τον τοίχο, σου λέει μια τρυπίτσα να μπει το φως. Δηλαδή, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Ο Άγιος Πορφύριος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι αλλαγές στον άνθρωπο δεν γίνονται μέσα σε μικρό διάστημα. Απαιτούν χρόνο. Και αυτό το γνωρίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες ομοθυμαδών ομολογούν τι? Ότι η μετάνοια δεν σταματάει ποτέ. Ακόμη και έχουμε παραστάσεις του γεροντικού που ο γέροντας είναι σε κατάσταση πνευματική και είναι έτοιμος να φύγει και φεύγει η ψυχή του, αποχωρεί από το σώμα, δηλαδή είναι σε αυτό το μετέχνιο, σε αυτή τη στιγμή, και οι αδελφοί που είναι και βλέπουν το φως που έχει λούσει την ύπαρξή του όλη, την παρουσία δηλαδή της χάρης του Θεού, αρχίζουν και του λένε το γέροντα, τι βλέπεις, μπήκε στον παράδεισο, πες μας κάτι, το αντάλλο, και λέει πιστέψτε με, λέει, αλήθεια σας λέω, πιστέψτε με, λέει, ακόμη δεν έβαλα αρχή μετανοίας. Ακόμη δεν ξεκίνησα, λέει. Και αυτός είχε τελειώσει. Αλλά αν έλεγε εκείνη την ώρα ότι τα κατάφερα, θα έπρεπε σε πειρασμό. Οπότε λέει, άστο. Υπάρχει μια ασφάλεια ταπείνωσης. Λέει, τίποτα δεν έκανα. Τίποτα δεν έκανα. Ακόμη, λέει, δεν έχω βάλει αρχή μετανοίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αενάωση. Δεν σταματάει η μετάνοια ποτέ. Δηλαδή αυτή η δουλειά του να συναντήσει τον Χριστό. Γιατί μετάνοια τι σημαίνει? Μεταστροφή, να συναντήσει τον Χριστό. Όταν κατά την ώρα της βαπτίσεως ζητάμε από τον ονό, από τον ανάδοχο, που έχει, αυτός ο θεσμός έχει τόσο απαξιωθεί στη σύγχρονη εκκλησιαστική πραγματικότητα, ας πούμε, του ζητάμε εκείνη τη στιγμή να στρέψει από τη δύση, να κάνει μάλιστα σωματική κίνηση, δηλαδή να στραφεί προς την Ανατολή. Αυτή η στροφή πρέπει να μας ακολουθεί μια ζωή. Από το σκοτάδι στο φως. Από τη δύση στην Ανατολή, στον ήλιο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, αυτή η σωματική μετακίνηση είναι η μετάνοια που ζητούμε. Αυτό είναι. Εκείνη τη στιγμή ο ανάδοχος μαρτυρεί μετάνοια υπαρξιακή, οντολογική μετάνοια του μωρού που κρατάει στα χέρια του. Δηλαδή, το μωρό ξαναγεννιέται όχι βιολογικά, οντολογικά, πνευματικά, για να νικήσει το θάνατο. Έχει γεννηθεί, αλλά θα πεθάνει.
θα χαθεί, θα πάει στο μηδέν. Το ζητούμενο είναι να νικήσει το θάνατο, η Ανάσταση. Και γεννιέται εκείνη την ώρα ξανά. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν έναν τόσο μεγάλη σημασία στη βάπτιση. Τόσο μεγάλη σημασία στη βάπτιση. Ο παπά Εφραίμ δε, ο Κατουνακιώτης, αναφέρεται στο βίο ότι σπάνια πολύ, μία, δύο φορές πήγε στη Θήβα. Τη Θήβα ήταν. Τη Θήβα. Δεν πήγε, δεν έβγαινε. Οι παλιοί αγιορείς δεν βγαίνανε έξω εύκολα. Πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός λόγος υγείας ή κάτι άλλο για να βγουν έξω από το Άγιον Όρος. Λοιπόν, και βγήκε μία φορά και πήγε στη Θήβα, πήγε στα μέρη του. Τι ζήτησε, νομίζετε, να του φέρουν? Τι λέγανε, θυμάσαι εκείνο, θυμάσαι το άλλο? Ξέρετε πως είναι όταν λείπεις πολλά χρόνια και πας μετά. Αυτός τι ζήτησε, πού ζήτησε να τον πάνε? Να τον πάνε στην εκκλησιά που βαφτίστηκε να προσκυνεί στην Κολυβήθρα. Και τον πήγανε και τη βρήκε και βάλε μετάνοιες κάτω και φιλούσε την Κολυβήθρα που του δώσε το Μέγα Δέο δώρο να γίνει χριστιανός. Και έτσι δηλαδή να γίνει μέτοχος της Αναστάσεως και νικητής του θανάτου. Με τη μετοχή στο μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού μας. Έτσι. Αυτό το θεωρούσε το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του. Λοιπόν, οπότε η μετάνοια, η αλλαγή θέλει χρόνο, θέλει σιγά σιγά. Και πολλές φορές έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε, μα εγώ λέει, ξέρετε, κάνω αγώνα, ας πούμε, αλλά ξέρετε, δεν βλέπω αλλαγές. Μα οι αλλαγές στην πνευματική ζωή σχεδόν είναι αδιόρατες. Δηλαδή είναι δυνητικές, σιγά σιγά, εν δυνάμει. Αλλάζεις μέσα στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, όσοι το γνωρίσατε και θυμάστε ή ξέρετε ή έχετε διαβάσει, αλλά όσοι το γνώρισαν το ξέρουν καλύτερα, ότι πάντοτε στα προβλήματα έδινε ένα άνοιγμα στο χρόνο. Δεν τα έκλεινε ποτέ. Δηλαδή του έλεγες ένα πρόβλημα και σου λέει ότι κάνε προσευχή και άστο να δώσει ο Θεός. Δηλαδή άνοιξε το στη ζωή μέσα. Θα έρθουν τα γεγονότα. Θα έρθει. Διάφορα περιστατικά θα έρθουν. Θα έρθει κάτι. Έτσι. Ο Θεός πώς μιλάει ο Θεός? Μέσα από τα γεγονότα. Μέσα από τη ζωή μιλάει ο Θεός. Και άμα μετά κοιτάξεις πίσω τη ζωή σου και ενώσεις τα σημεία, καταλαβαίνεις το σχέδιο ποιο ήταν. Έτσι. Γι' αυτό και έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν ζητάς κάτι από το Θεό να σου δώσει, ο Θεός δεν στο δίνει αυτό, λέει, σε χαρτοσακούλα. Τι εννοούσε χαρτοσακούλα? Εννοούσε ότι δεν στο δίνει έτοιμο σαν ψώνι, να το αγόρασα, πάρτο. Σε χαρτοσακούλα αυτό εννοούσε. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να το καλλιεργήσεις. Γι' αυτό, ας πούμε, του ζητάς και του λες ότι θέλω να αποκτήσω υπομονή. Επιτρέπει και έχεις ένα δύσκολο άντρα. Ορίστε, κάνει υπομονή. Ή ας πούμε στη δουλειά, ή δεν ξέρω τι. Λέει το γεροντικό εκεί πέρα κάπου ότι ήταν ένας μοναχός ο οποίος προσευχόταν συνέχεια να τον απαλλάξει, να του δώσει μάλλον δύναμη ο Θεός, ή να τον απαλλάξει, γιατί με έναν συμμοναστή του, στο μοναστήρι μέσα, δεν τα πηγαίναν καλά και δεν μπορούσε ούτε να τον βλέπει. Τον ευρίαζε η παρουσία του. Του δημιουργούσε αναστάτωση η παρουσία του άλλου. Και έκανε προσευχή μάλιστα μια φορά, ας πούμε, πολλές, και κλείνει την προσευχή, τελειώνει την προσευχή και σηκώνεται πάνω. Με μια διάθεση ότι ο Θεός θα το απαντήσει, θα του δώσει μια απάντηση και μόλις βγαίνει έξω το κελί, να τον είναι μπροστά του. Έτσι. Και σηκώνει τα χέρια πάνω του, λέει, Θεό, δεν παλεύεις, του λέει. Τώρα δεν σου λέγα, ας πούμε, δεν σου ζητούσα να... αυτή είναι η βοήθεια. Σου δίνω το πρόβλημα να το λύσεις. Γι' αυτό και στη ζωή μας, ό,τι δεν έχουμε λύσει, μας το ξαναφέρνει πάλι η ζωή μπροστά. Το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Και ξανά δώστο. Και ξανά δώσ' του μέχρι να το λύσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού. Ο Θεός δεν πετάει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν τα κρύβει όπως εμείς θέλουμε να τα κρύβουμε και να μην δείχνουμε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ο Θεός σου λέει, αυτή είναι η πραγματικότητά σου, αυτά πρέπει να αντιμετωπίσεις, αυτές είναι οι δυσκολίες σου, αυτά είναι τα καλά σου, αυτά είναι τα χάλια σου. Έχεις και φως και σκοτάδι και θα πορευτείς. Και με δυσκολίες και με δοκιμασίες και με πληγές και με τραύματα. Όλα μαζί συνάδουν αυτό που λέγεται βίος ανθρώπινος και όλο αυτό συνάδει, ας πούμε, την προσωπική σου πορεία κατά Χριστό. Το άλλο που λέει ο Άγιος Πορφύριος πάλι σε αυτή την προοπτική είναι ότι λέει το ίδιο, λέει, ακριβώς, δηλαδή το να μην πολεμάτε, το να μην πολεμάτε να φύγει το σκοτάδι με βίος τρόπους. Το ίδιο, λέει, ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες.
Προσέξτε. Να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. Ο Άγιος Πορφύριος τι έλεγε διαρκώς? Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι για να μπορέσεις να μεταμορφωθείς, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, για να μπορέσεις να μεταμορφωθείς, δεν έχει νόημα να μένεις στο κακό και να μυρικάζεις πάνω από εκεί. Έχω ένα πάθος, έτσι, του εγωισμού. Έχω ένα πάθος στο φαγητό, έχω ένα πάθος στην ανθρωπαρέσκεια, μου αρέσει να πενεύομαι, δεν ξέρω τι. Οτιδήποτε πάθος έχω. Το να λες γιατί να το έχω και γιατί να υπάρχει και πόσο χάλια είμαι και πόσο τυποτένιος είμαι και πόσο δεν είμαι, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν σε βοηθάει. Τι βοηθάει, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος? Κάνε ένα κουβοσκήνι, κάνε μία προσευχή, πήγαινε εξομολογήσου, άναψε ένα κερί, βάλε λιβάνι. Διάβασε, λέει, μία παράκληση, μία ακολουθία της Παναγίας. Δηλαδή κάνε κάτι θετικό, κάνε κάτι όμορφο. Μην κάθεσαι να ασχολείσαι με το σκοτάδι σου και να το σκαλίζεις. Δεν έχει νόημα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, κάνει μία νυχτερινή υπερφαγία, ας πούμε. Σηκώνει το βράδυ και τρώει, ας πούμε, πολύ. Έτσι. Γενικά, παιδί, όταν νυχτός τρώει. Το χειμώνα τρώμε πολύ, ξέρετε. Έτσι. Ειδικά όταν βραδιάς, οι άνθρωποι θέλουν κάτι να τους παρηγορεί, παίρνουν σοκολάτες, γλυκά. Τα γλυκά, η ζάχαρη. Είναι μια συναισθηματική κάλυψη, ξέρετε. Έτσι. Είναι μια συναισθηματική κάλυψη. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί η τροφή μέσα στη μνήμη μας, η τροφή μέσα στη μνήμη μας ήταν το ηρεμιστικό μας, δηλαδή το υπαρξιακό. Όταν κλαίγαμε ως μωρά, το στήθος της μητέρας μας ηρεμούσε. Έτσι. Αυτό είναι χάραξη, ψυχική βαθιά μέσα μας. Γι' αυτό και πολλά θέματα ψυχολογικά, υπαρξιακά, συνδυάζονται με διαταραχές της τροφής. Ή τρώει πολύ ή δεν τρώει καθόλου. Έτσι. Ή κάνει άταχτα γεύματα και το καθεξής. Έχει άμεση σχέση, τέλος πάντων, δεν τις παρούσες. Λοιπόν, εάν λοιπόν ένας άνθρωπος πείτε ότι κάνει μία δίαιτα. Εάν λοιπόν μία μέρα δεν την εφαρμόσει, κάνει μία ατασταλία και αρχίζει και λέει πόσο χάλια είμαι, είμαι ανεπρόκοπος, τίποτα δεν μπορώ να καταφέρω στη ζωή μου, όποτε ξεκινάω χάλια τα κάνω, αυτός νομίζεται ότι την άλλη μέρα θα κάνει δίαιτα? 10 φορές θα φάει τα διπλάσια. Τα διπλάσια θα φάει. Διότι έχει μεγαλώσει μέσα την πληγή. Αυτό το κομμάτι, το σκοτεινό κομμάτι, είναι δικό σου. Δεν ήρθε, δεν έπεσε από πουθενά. Η σκιά που έχεις, το σκοτάδι που έχεις, το πάθος που έχεις, είναι δικό σου. Είναι ένα θηρίο δικό σου, λέει ένας πολύ αξιόλογος μοναχός από τη Γαλλία, ορθόδοξος, ο πατήρ Ιωάννης. Λέει ότι αυτά είναι θηρία τα πάθη που φωνάζουν μας, ουρλιάζουν. Ουρλιάζουν αυτά. Αυτό είναι κομμάτι δικό σου, μια πληγή, είναι ο πληγωμένος εαυτός σου. Έτσι. Που σου φωνάζει μέσα από τα πάθη. Για αγάπη, για κατανόηση, για φως Χριστού. Οπότε λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν έχει νόημα να χτυπιέσαι. Γιατί να είναι έτσι και το έκανε. Ξέχνα το. Μάλιστα ήταν πολύ αυστηρός ότι έκανε την αμαρτία, δεν θα μου τη διηγεί σε συνέχεια. Δεν θα μου σκαλίζει την αμαρτία, δεν θα μου σκαλίζει το κακό. Γιατί μεγαλώνει αυτό, το θρέφει, το θεργεύει. Το έκανε, ξέχνα το. Ρίξου στο Χριστό. Και έλεγε μάλιστα στον πατέρα Αθανάσιο, το Σιμωνοπετρίτη, του έλεγε, λέει, πάτερ, λέει, Αθανάση, λέει, εδώ που είμαι εγώ, λέει, τώρα και κάθομαι. Ήταν εξαπλωμένο στο κρεβατάκι του ο Άγιος Πορφύριος. Εδώ που είμαι εγώ τώρα εξαπλωμένο και κάθομαι, εσύ μπορεί να καθίσεις να εξαπλώσεις πάνω? Λέει, όχι. Λέει, γιατί? Λέει, γιατί είσαι εσύ γέροντα? Έτσι, λέει, είναι. Όταν είναι ο Χριστός στην ψυχή, μπορεί να έρθει ο διάβολος? Αφού έχει βάλει τον Χριστό, δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο γι' αυτό. Και όταν προσεύχεσαι, κάνεις αγώνα, μπαίνει η χάρη του Θεού και σιγά σιγά ξεχνάς τα πάθη ότι υπάρχουν. Τα ξεχνάς. Γιατί έχουνε μεταμορφωθεί. Έχουνε μεταμορφωθεί. Ξεχνάς ότι υπάρχουν. Ένα παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα, απλοϊκό παράδειγμα. Λέει εκεί ο Κλάουθ Κένεθ, αυτός ο Αμερικανός, ο οποίος μεταστράφηκε στο χριστιανισμό και είχε γνωρίσει τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ. Λέει λοιπόν εκεί πέρα ότι εγώ, αυτό είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει όμως κάποια πράγματα.
Εγώ λέει, δεν ήξερα από μοναστήρια, δεν ήξερα από μοναστική τάξη. Πήγα στο μοναστήρι, είδα το γέρο, το κουβεντιάσαμε. Το πρωί που σηκώθηκα, είπα να κάνω ένα περίπατο. Αλλά εγώ λέει, τους περιπάτους μου τους έκανα με μπλουζάκια, φανελάκια και σαγκιοναρίτσες και βερμούδες και δεν ξέρω τι. Και εγώ λέει, βγήκα έτσι στο μοναστήρι και περπατούσε. Δεν ήξερα όμως ότι πρέπει να δινόμαστε σεμνά, ότι δεν ξέρω τι, ανάλογα με το χώρο, δεν ξέρω τι. Και βγήκε έτσι. Και συναντάει μία μοναχή και του λέει καλημέρα, όλο χαμόγελο και δεν λέει τίποτα. Και συναντάει έναν γέροντα και δεν του λέει τίποτα. Και συναντάει το γέρο στο φρόνι και κουβεντιάζανε όλοι και δεν του πει τίποτα για αυτό το θέμα. Αλλά κάποια στιγμή, πηγαίνοντας ξανά στο μοναστήρι, πηγαίνοντας τους πατέρες, συναναστρεφόμενος μαζί τους, άρχισε να αλλάζει και η δική μου ενδυμασία χωρίς να μου έχει πει κανείς τίποτα. Καταλάβατε, όταν συναναστρέφεσαι με τον Χριστό, όταν κάνεις παρέα με τον Χριστό, όταν ασχολείσαι με τον Χριστό, σιγά σιγά μεταμορφώνεσαι και έχεις αλλάξει εσωτερικά τι σου παρηγαμπάρει. Έτσι και δεν νιώθεις την ανάγκη ύστερα για άλλα πράγματα. Γιατί έχει κυριαρχήσει μέσα η χάρης του Χριστού. Έχει κυριαρχήσει η χάρης. Όταν κυριαρχήσει η χάρης, δεν έχεις όρεξη να πας ύστερα στα άλλα πράγματα. Δεν σε γεμίζουν, δεν τα θέλεις. Από μόνος σου δεν τα θέλεις. Δεν τα θέλεις από μόνος σου. Συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος και λέει σε άλλο πάλι σημείο, λέει ότι να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Αυτό που λέγαμε τώρα. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Αυτές οι φοβίες δημιουργούν, λέει, αντίδραση. Ακούστε με, γιατί έχω μία πείρα από αυτά τα πράγματα. Τι λέει εδώ τώρα ο γέροντας? Λέει ότι, έλεγε σε άλλο σημείο, μάλιστα δεν το έχω τώρα εδώ φέρει, αλλά το λέει σε άλλο σημείο στους λόγους του, λέει ότι για το χριστιανό δεν υπάρχει ούτε κόλαση, ούτε διάβολος, ούτε τίποτα. Εννοείται δεν υπάρχουν, ναι. Όχι. Γιατί παρακάτω λέει ο ίδιος, μωρέ, υπάρχουν, λέει παρακάτω, και παραυπάρχουν. Αλλά όταν είσαι ο Χριστός μέσα σου, δεν υπάρχουν. Δηλαδή θέλει να πει ο γέροντας ότι όταν έχεις το Χριστό μαζί σου, όταν έχεις τη χάρη του Χριστού, δεν φοβάσαι ούτε αντιχρίζεις ούτε τίποτα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να σε πλήξουν, δεν μπορούν να σου κάνουν κακό. Το νόημα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν είναι να πας στο Χριστό από φόβο. Το νόημα δεν είναι να πας επειδή φοβάσαι την κόλαση στον παράδεισο. Το νόημα δεν είναι να σε αγαπήσω επειδή σε φοβάμαι. Να σε ερωτευθώ επειδή με απειλείς. Δεν θα υπάρξει ποτέ αγάπη. Πιστέψτε με. Άμα σε απειλώ, άμα σε φοβερίζω, μπορεί να υπάρξει υποταγή. Να σου υποτακτώ από φόβο. Αλλά αγάπη δεν θα υπάρξει ποτέ μεταξύ μας. Ποτέ δεν θα υπάρξει αγάπη. Η αγάπη ανθίζει στην ελευθερία. Η αγάπη ποτίζεται από το δέντρο της ελευθερίας. Εκεί ανθοφορεί η αγάπη. Δεν είναι ελευθερία η αγάπη. Έτσι. Και λέει λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι δεν έχει νόημα να με αγαπάς από φόβο. Αλλά γιατί πραγματικά νιώθεις όμορφα μαζί μου. Γιατί σου αρέσει να βρίσκεις μαζί μου. Γιατί σου αρέσει να μου μιλάς. Αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς την προσευχή. Ξέρετε, η προσευχή, ειδικά η ευχή του Ιησού, με το κουμποσκήνι που λέμε, η ευχή ειδικά, φτάνει σε ένα σημείο και γίνεται μέλη στα χείλη σου. Δηλαδή δεν μπορείς να μην την κάνεις. Περιμένεις πώς και πώς να έρθει το βράδυ, όποτε ισορείς εσύ αυτό το ραντεβού σου με τον Θεό, γιατί ένα ραντεβού στην πραγματικότητα είναι, άλλοι το έχουν το πρωί, άλλοι το έχουν το βράδυ, πάντως έχουν μια στιγμή διαλέξει μέσα στο 24ωρο και λένε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα και θα περιμένω τον Θεό. Δεν το κουνάω από εδώ πέρα. Εδώ θα κάτσω. Λοιπόν, αυτό το ραντεβού, όταν το καλλιεργείς, περιμένεις όλη τη μέρα πότε να έρθει να του μιλήσεις. Γιατί γίνεται ένα μέλι μες στην ύπαρξή σου αυτό, καταλάβετε, μια γλύκα. Και αυτό σε θρέφει. Δεν πας στην εκκλησία γιατί φοβάσαι, δεν πας στην εκκλησία, δεν κάνεις προσευχή επειδή είσαι ενοχές, δεν προσέρχεσαι επειδή θα σε φάει ο διάβολος, δεν ξέρω τι. Αλλά γιατί θέλεις να δεις τον νυμφίο, θες να δεις τον Χριστό, θες να μιλήσεις μαζί του, με τους αγγέλους, με τους αγίους, να έρθεις σε μια κοινωνία μαζί τους. Αυτό σου δίνει χαρά, σε γλυκένει σαν ύπαρξη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μην το ξεχνάτε. Το ραντεβού με τον Θεό, μέσα στο 24ωρο να διαλέξουμε μια στιγμή, ό,τι και να γίνεται να μην την χαλάμε αυτή τη στιγμή. Να βρούμε μια στιγμή, πόσο για τον καθένα δεν ξέρω, που μπορούμε να διαβάσουμε λίγο κάτι στην αρχή. Έτσι, γιατί η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θέλει προσάναμα.
Δεν μπορείς να πάνε ανάψεις έτσι τα ξύλα μέσα του ο Άγιος Παΐσιος. Μαζεύεις πρώτα τα ξερά ξύλα, πας τα κόβεις, τα τακτοποιείς, τα φτιάχνεις, τα φορμάρεις και μετά τα ανάβεις. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο και η ψυχή. Δεν μπορεί μια στιγμή να βλέπεις, ας πούμε, το σύριο, την τηλεόραση, μετά θα θες να πάει να προσευχηθείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν θες να μέσα από μια, να ζυγίσεις τη δουλειά σε μια διάχυση και μετά να θες να πάει να προσευχηθείς αμέσως. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, θα ηρεμήσεις λίγο, θα χαμηλώσεις το φωτισμό, θα προσπαθήσεις λίγο να έρθεις μέσα στον εαυτό σου, θα πάρεις 2-3 αναπνοές να χαλαρώσεις λίγο το σώμα σου, θα διαβάσεις κάτι πνευματικό και μετά θα αρχίσεις σιγά σιγά την προσευχή. Έτσι, για να μπορέσει να δημιουργεί αυτό που λέμε η κατάσταση. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, ακόμη να πούμε ένα ακόμη και να σταματήσουμε κάπου εδώ, για να είμαστε και μέσα σε ένα χρόνο να μην κουραστείτε. Λοιπόν, λέει ότι ο σκοπός, λέει, της πνευματικής ζωής δεν είναι να κάθεσαι σε μία πλευρά, να σφίγγεσαι, να πλήττεις για να βελτιωθείς. Εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι η αγάπη και η χαρά προς τον Χριστό. Σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι να κάθεσαι κάπου και να πιέζεις τον εαυτό σου και να λες θέλω να βελτιωθώ και να πλήττεις. Δηλαδή, εδώ τι μας λέει. Μας λέει ο Άγιος Πορφύριος πρώτον ότι η πνευματική ζωή, η σχέση με τον Χριστό δεν είναι καρπός καταπίεσης. Είναι χαρά. Ο Γέρο Μιλιανός της Μονόπετρας έλεγε, και θα δείτε σε όλα τα κείμενα του αν τον διαβάσετε, ήθελε τους μοναχούς χαρούμενους. Ήθελε οι χριστιανοί να είναι χαρούμενοι. Γι' αυτό και στα μοναστήρια που δημιούργησε κυριαρχούν χαρούμενοι άνθρωποι. Δεν ήθελε βλοσιρότητα. Δεν ταύτιζε την πνευματική ζωή με τη μιζέρια, με την κακομοιριά. Ήθελε μία αρκονδιά από τον ντύσιμο των μοναχών. Αν δει κανείς μονοπετρίτες, αν δει στην ορμήλια, δηλαδή από τον ντύσιμό τους μέχρι την όλη παρουσία τους, έχει μία λεβενδιά, μία αρκοδιά. Έλεγε ότι η άσκηση δεν σημαίνει κακομοιριά. Γι' αυτό και συνδυάζουν στα μοναστήρια αυτά την ασκητικότητα με την αρκοδιά σε όλα. Στα δωμάτια τους, στους ναούς, στην λατρεία τους, στην ψαλμωδία τους, σε όλα υπάρχει μία αρκοδιά που είναι μαζί με μία άσκηση, καρπός της χαράς. Γι' αυτό και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους που έγιναν μοναχοί, οικογένειες ολόκληρες, γιατί βίωνε ο ίδιος και παρουσίαζε τη ζωή του μοναχού ως μια ζωή απολύτου χαράς. Χαρά. Και μάλιστα επέμενε και έλεγε στα κείμενά του με μια μορφή, θα λέγαμε, απολυτότητας σε πολλά σημεία, έτσι, ως παρεξηγήσεως ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρά μέσα του δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Θλίψη και Άγιο Πνεύμα δεν πάνε μαζί. Ενοχές και Άγιο Πνεύμα δεν πάνε μαζί. Δεν υπάρχει κακομοιριά στο χριστιανό. Και θυμόμαστε πάλι τον Άγιο Πορφύριο που λέει, προσέξτε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, άλλο πράγμα η ταπείνωση, άλλο η καταθλίψη. Άλλο είμαι ταπεινός, άλλο είμαι καταθλιπτικός. Άλλο, λέει, πράγμα είναι άλλο πράγμα είναι να έχω ταπείνωση και αυτογνωσία και άλλο να έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση. Χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι πρόβλημα. Η ταπείνωση είναι ευλογία. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικές πραγματικότητες αυτές. Λοιπόν, η χαρά, και εδώ επιμένει ότι σκοπός της μεταμόρφωσής μας δεν είναι να καθόμαστε και να πιέζουμε τον εαυτό μας, να πλήττουμε, να μελαγχολούμε. Όχι, μετά έχει μέσα χαρά. Λέει κανείς, διαρωτά κανείς και λέει, μα καλά ο Άγιος Πορφύριος μας λέει να μην κάνουμε άσκηση. Όχι βέβαια, το αντίθετο. Το αντίθετο, αλλά μία άσκηση που θα έχει μέσα έρωτα, που θα έχει χαρά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Ένας ο οποίος είναι αθλητής και κάνει πρωταθλητισμό. Ξέρετε τι χαρά παίρνει αυτός από το άθλημα που κάνει, από την προπόνηση που κάνει, από το αποτέλεσμα τέλος πάντων και όλη τη διαδρομή, όλο το ταξίδι. Αλλά αυτός όμως για να φτάσει εκεί, ξέρετε τι στερήσεις έχει κάνει. Τι πρόγραμμα έχει, κοιμάται νωρίς, δεν τρώει όλες τις τροφές, δεν ξενυχτάει, δεν έχει αλκοόλ, δεν έχει. Δεν ξέρω τι. Υποφέρει που τα κάνει. Όχι, χαίρεται. Του δίνει χαρά αυτό το πράγμα. Έτσι. Του δίνει χαρά. Οπότε βλέπουμε το συνδυασμό της άσκησης και της χαράς. Δεν απαγορεύει το ένα το άλλο. Και βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα. Λέει ο Άγιος Πορφύριος. Φανταστείτε, λέει, ότι εδώ, λέει, τώρα σε ένα χωριό, ας πούμε, είναι ένας νεαρός ο οποίος αγαπάει μία κοπέλα. Είναι πολύ ερωτευμένος με μία κοπέλα, αλλά η κοπέλα όμως που είναι η ράζνια της καρδιάς του είναι σε ένα πολύ μακρινό χωριό από εδώ πέρα. Το δικό του.
Και θα πρέπει, λέει, να ανέβει πάνω ψηλά το βουνό, να κατέβει από κάτω, να ξανανέβει πάνω, να ξανακατέβει. Στη διαδρομή, λέει, δεν θα πατήσει πέτρες, δεν θα το γδάρουν τα κλαδιά, δεν θα βραχεί και από καμία μπόρα, ας πούμε, στη διαδρομή για να συναντήσει τον ερωτά του. Νομίζετε ότι τον ερωτευμένο τον νοιάζουν όλα αυτά? Τίποτα δεν τον νοιάζει. Τίποτα. Άμα είναι ερωτευμένο, μπορεί να φύγει από εδώ, να πάει στο λιμάνι, να μπει στο καράβι, την άλλη μέρα να μπει στα πούλμα, να κάνει 10 ώρες αυτές στο σουφλί. Και να μην τον νοιάζει τίποτα. Και να μην φάει, ξεχνάει να φάει. Και άμα του φύγει η ώρα, όλα του βρωμάνε. Δεν μπορεί να πάει από εδώ απέναντι να πάρει τη γυναίκα του. Του λέει, αλλά μην πας, λέει, πού να πάω τώρα. Έτσι, λέει, βρες καμιά φίλη σου να σε φέρει. Έτσι. Και τι φύγει με μέσα αυτή, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η έκπληξη, το ένα. Θα μου πεις, βέβαια, στη ζωή αυτό δεν θα φύγει. Δεν έχει την πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι απόλυτο, ξέρετε. Τουλάχιστον με τη μορφή που θέλουμε εμείς να το παρουσιάσουμε. Έτσι, τώρα, σίγουρα ότι θα φύγει αυτή η εξιδανίκευση του άλλου. Που ο έρωτας έρθει να σου παρουσιάζει, το άλλο είναι άγγελος. Έχει σημασία να δούμε και τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για τον άλλο. Ε? Είναι μεταφυσικές όλες. Στον έρωτα είναι μεταφυσική η γλώσσα. Είσαι ο άγγελός μου, είσαι ο Θεός μου. Ε, δηλαδή τι δείχνει, τι δείχνει. Τι δείχνει η γλώσσα αυτή που δεν το καταλαβαίνουμε? Δείχνει ότι στο πρόσωπο του άλλου ζητάμε το απόλυτο, το τέλειο. Ναι, αλλά ο άλλος δεν είναι τέλειος όμως. Έτσι. Και δεν είναι ο άγγελός. Γιατί μετά από μερικά χρόνια θα διαπιστώσει ότι δεν είναι μόνο άγγελος. Είναι και κάτι άλλο, μην το πούμε τώρα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, κι ούτε είναι ο Θεός. Ένας ταλέπορος άνθρωπος είναι, με τα πάθη του, με τις αδυναμίες του, με τις ιδιορυθμίες του και με τις χάρες του όμως, και με τις χάρες του και με τα χαρίσματά του. Και καλείσαι να τον αγαπήσεις ως καθώς εστί, που έλεγε ο Γιώργος Σοφρόνιος, όπως είναι, όχι όπως εσύ θα ήθελες να είναι, έτσι, αλλά όπως πραγματικά είναι ο άλλος. Το ίδιο είναι στην πνευματική ζωή και επανερχόμαστε σε αυτό. Οπότε βεβαίως και κάνω άσκηση, αλλά αυτή η άσκηση έχει μέσα χαρά, έχει μέσα ελπίδα. Και κλείνω με κάτι του Γέροντα που λέει το εξής. Θα το λέγαμε ότι είναι σαν θεραπευτικές προτάσεις. Λέει εδώ πέρα ότι να καταγίνεστε με τα τροπάρια και τους κανόνες, τη λατρεία του Θεού, το Θείο Έρωτα, όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας, η παρακλητική, το ρολόγιο, το ψαλτήρι, τα μηνύα περιέχουν, λέει, ερωτικά λόγια προς τον Χριστό. Να τα διαβάζετε συχνά, να χαίρεστε, να νιώθετε αγαλίες, να δοθείτε σε αυτή την προσπάθεια με λαχτάρα στην ψυχή σας, με τρόπο απαλό, με τρόπο μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος Πορφύριος επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό, ξέρετε. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι όταν αποφασίσεις τη ζωή σου να κάνεις κάτι, να το αποφασίζεις και μετά να το ξεχνάς. Να μην το λες, ούτε εσύ να μην το ξέρεις, έλεγε. Δηλαδή, λέω, από Δευτέρα θα κάνω δίαιτα. Αλλά το λες παντού. Ειδικά όταν τρως, νιώθεις ενοχές και λες εκεί πέρα στο τραπέζι, από Δευτέρα ξεκινάμε. Δεν ξεκινάς ποτέ. Ποτέ δεν ξεκινάς. Διότι κάθε φορά που κάνεις μία δήλωση τέτοιου είδους, λέει ο Άγιος Πορφύριος, το ακούει ο αντίθετος εαυτός σου, δηλαδή το άλλο στρώμα που λέγαμε προηγουμένως, το οποίο σου βάζει τρικλοποδιές. Γι' αυτό και κάθε φορά που στη ζωή μας θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, θα ξέρετε ότι ο νους μας, δηλαδή ο άλλος εαυτός μας, θα μας βρίσκει χιλιάδες λογικοφανές, προσέξτε, λογικοφανέστατες αιτιάσεις με φοβερά επιχειρήματα μέσα μας να μην κάνουμε αλλαγή. Να μην αλλάξουμε. Ε? Να μην αλλάξουμε. Να μην γίνει το διαφορετικό στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι υπάρχει ένα μυστικό στην πνευματική ζωή. Όταν θέλετε να κάνετε αλλαγές, όταν πάρετε μία απόφαση, να μην το λέτε ούτε εσείς να μην το θυμάστε. Και μάλιστα στη σχέση με το θαύμα το τόνιζε πάρα πολύ αυτό, ότι πολλές φορές σας λέει στο Θεό ότι πάρε μου αυτού ή κάνε μου αυτό ή διόρθωσέ μου αυτό. Να το λες και να το ξεχνάς μετά. Το θαύμα και η αλλαγή έρχεται όταν δεν το περιμένεις. Να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Όταν δεν το περιμένεις, όταν το περιμένεις, σου γίνεται άγχος, σου γίνεται αιμονή και μπλοκάρει τη διαδικασία της αλλαγής. Την μπλοκάρει της αλλαγής. Εάν τώρα εγώ εδώ που είμαστε μαζεμένοι σας πω ότι μέσα σε 3 λεπτά θα πρέπει όλοι να χαλαρώσουν. Δεν θα ηρεμήσει κανείς.
Αποκλείται να ηρεμήσει. Γιατί ο χώρος, ο χρόνος και ό,τι πρέπει να γίνει, δεν θα γίνει. Εάν όμως χαλαρώσετε, θα γίνει. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αϊπνίες, ένα κομμάτι είναι νευροφυσιολογικό, είναι η νευροφυσιολογία του εγκεφάλου τους, το νευρικό σύστημα όλο, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο παίζει με το βαθύτερο ψυχισμό. Όταν λες ότι θέλω να κοιμηθώ και πρέπει να κοιμηθώ και τώρα πάω στο κρεβάτι να κοιμηθώ και περνάει η ώρα και πακόμαι να κοιμηθώ, δεν θα κοιμηθείς. Και όταν βάζεις το μυαλό σου ότι κάθε βράδυ δεν κοιμάμαι, δεν θα κοιμηθείς. Άμα το ξεχάσεις, κάνεις κάτι άλλο, θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθείς, θα μας κάνεις κάτι άλλο. Και ειδικά, άμα πας να πεις την ευχή του Ιησού, κοιμάς αμέσως. Δεν ξέρω γιατί, μόλις πάμε προσφύγεις, νιστάζεις. Φοβερό πράγμα αυτό. Μπορεί να βλέπεις 10 ώρες τηλεόραση. Και αν τα μάτια σου κουκουβάγια. Έτσι. Και να πας στο προσευχητήριο, γιατί θα χασμουργήσεις αμέσως. Νιστάζεις. Το ίδιο και στα άλλα. Μπορεί όλη μέρα να κάνεις, να καταγείς, να μην τρως τίποτα. Όταν νηστεύεις, ζαλίζεσαι, λιποθυμάς. Δεν μπορώ, θα πέσω, τα γόνατα μου δεν με σηκώνουν. Μπορεί να πας στο Ινστιτούτο Ομορφιάς και να σου πει, πάρει ένα πρόγραμμα. Ωραία, εξαντλητικό. Η νηστεία της Εκκλησίας, οχριά. Τίποτα δεν είναι νηστεία. Τίποτα. Εξαντλητικό. Και το κάνεις και χαίρεσαι. Στο λέει η Εκκλησία, δεν μπορώ. Δυσκολεύομαι. Σου λέει νηστεία, δεν μπορώ. Γιατί αλλάζει το κίνητρο, καταλάβατε. Στο ένα έχει κίνητρο να φτιάξει το σώμα σου, να γίνει σώμα, να γίνει σώμα, να δυνατήσει, να αλλάξει. Αυτό δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Στο άλλο κομμάτι είναι να συναντήσει τον Χριστό, εκεί δυσκολεύεσαι. Έχει σημασία τι κάνεις, για ποιο λόγο το κάνεις. Καταλάβατε πώς θα το θέσεις το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ο σκοπός είναι λέει, να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωρείτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο σκοπός είναι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, εδώ πέρα, ότι να αφήσετε λέει, όλες τις αδυναμίες σας, να μην τις παίρνει ήδη στο αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στενοχώρια. Αν μας ασχολείσαι διακόσμιες αδυναμίες, σε βάζει στενοχώρια. Να μην κάνετε καμία προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απλότητα, με απαλότητα, χωρίς φίξιμο, χωρίς άγχος, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Μη λέτε τώρα θα σφιχτώ να κάνω προσευχή, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός. Δεν θα γίνεις καλός επειδή το λες. Δεν θα γίνεις. Αυτό θα προκύψει. Θα βγει μόνο του στη ζωή μας. Μόνο του θα βγει στη ζωή. Θα έρθει να σε συναντήσει η αγάπη, η κατάνοιξη. Λέει κανείς, ας πούμε, γιατί δεν έχω κατάνοιξη, γιατί δεν έχω προσευχή. Αυτό θα έρθει μόνο του να σε βρει. Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης λέει ότι η χάρη του Θεού σε βρίσκει παντού. Παντού λέει, στο εργόχειρο, στην κουζίνα, στο περιβόλι, την ώρα που πας να ξαπλώσεις, την ώρα που οδηγείς. Δεν ξέρεις που μπορεί να σε βρει η χάρη του Θεού. Τι σημαίνει η χάρη του Θεού? Σημαίνει μια χαρά. Ανεκλάλητη μέσα σου, μία ηρεμία, μία γλυκύτητα. Σημαίνει μέσα σου νιώθεις μέσα σου μία τάση δοξολογίας, ευχαριστίας, σου έρχεται να κλαις. Νιώθεις ότι αν κρατήσεις πολύ ώρα θα σπάσει η καρδιά σου. Αισθάνεσαι μία κατάνοιξη που λέμε μέσα σου. Αυτό συμβαίνει, λέει ο παπά Εφραίμ, από ένα λεπτό μέχρι τρία έως και μία και δύο ώρες μπορεί να διαρκέσει αυτό. Δεν το ξέρουμε. Και πού θα σε βρει δεν ξέρουμε. Όχι πάντα στην προσοχή. Μπορεί σε ένα περίπατο. Ο παπά Εφραίμ λέει κάτι σοκαριστικό, ακόμη λέει και στην τουαλέτα μέσα. Λέει ο παπά Εφραίμ. Ακόμη και εκεί. Το διαβάζει και σοκάρισε, αλλά το λέει ο ίδιος. Αυτός ο μεγάλος άνδρας της προσευχής, αυτός ο αετός του πνεύματος, ας πούμε. Παντού λέει, παντού. Άμα διαβάσετε το ωραίο βιβλίο του κυρίου Γεωργίου του Κρουσταλάκη, του καθηγητή, με τίτλο Ο Γέρον Εφραίμ Κατουνακιώτης, θα δείτε μέσα που έχει δύο κεφάλαια για τη χάρη του Θεού. Που εκεί τα λέει με πολύ απλό τρόπο και λέει όλα αυτά που σας λέω τώρα. Έτσι. Θα δείτε εκεί πέρα, ας πούμε. Λέει λοιπόν ότι δεν χρειάζεται όλο αυτό. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι λέει θα αντιδράσεις χειρότερα. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Όλα να τα κάνετε, λέει, με απαλό, με απλό τρόπο να γίνετε ελεύθερα. Ούτε να λέτε, λέει, Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό. Παραδείγματος χάρη το θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεφτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται λέει, μέσα στην ψυχή και μπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Κοιτάξτε μυστικά της πνευματικής ζωής. Καμιά φορά ζητάμε κάποιες φορές μεθόδους και τρόπους. Κοιτάξτε πόσα μυστικά κρύβει και μας προσφέρει και μας κομίζει ο Άγιος Πορφύριος. Σου λέει ότι μη λες τα πάθη σου εκείνη την ώρα που προσεύχεσαι. Λέγει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ξέρει ο Χριστός. Άστα μην τα ανεκατεύεις.
Μην τα ανεκατεύεις εκεί μέσα. Τα σκοτάδια σου, τις πληγές σου. Γιατί λέει κάτι γίνεται στην ψυχή και αυτά λέει πιο πολύ σε αγκαλιάζουν και πιο πολύ σε σφίγγουν. Έλεγε ότι όταν έχεις πανικό, εκεί τη στιγμή δεν γίνεται προσευχή. Γιατί τον πανικό να παραγάγεις. Καταλάβατε. Πες Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αυτό τα λέει όλα. Ξέρει ο Χριστός τι θα κάνει. Έτσι το γνωρίζει. Και λέει εδώ πέρα ότι ρίξουμε ορμή, λέει, ρίξουμε ορμή για να νικήσεις το πάθος. Θα δεις, λέει, τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις τίποτε να κάνεις. Γι' αυτό επέμεινε λοιπόν και κλείνουμε λέγοντας ότι το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει φως με τη χάρη του Χριστού, χωρίς να πρέπει να επιβληθούμε στον εαυτό μας με μία μορφή βίας, ψυχαναγκασμού, χωρίς να μπούμε σε μία αγωνία και σε ένα άγχος. Πότε θα διορθωθεί αυτό, πότε θα γίνω καλά, πότε θα το πάρει αυτό ο Θεός από πάνω, πότε το ένα, πότε... Ερχόμαστε στον Χριστό, προσευχόμαστε, μετέχουμε στο μυστήριο της ευχαριστίας, εξομολογούμαστε, προσπαθούμε στην καθημερινή ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Χριστού όπως μπορούμε, όσο μπορούμε, με απλότητα, με μυστικότητα, και η μεταμόρφωση θα γίνεται μέσα μας. Σιγά σιγά. Έχετε δει καμιά φορά υπάρχουν κάποια χειρουργία και κάποιες πληγές που ο χειρούργος απαγορεύεται να την κλείσει, να τη ράψει την πληγή. Απαγορεύεται. Και τι κάνει, την αφήνει ανοιχτή. Και αυτή κλείνει από μέσα και πετάει έξω τις βρωμιές. Πετάει, ανεβαίνει και στο τέλος κλείνει η πληγή και έχει βγάλει έξω τις βρωμιές όλες. Έτσι γίνεται με την ψυχή, λέει ο Άγιος Προφήτης. Έτσι. Δηλαδή από μέσα γεμίζει Χριστό, βγάζει έξω τα πάθη, βγάζει έξω τα σκοτάδια και έχει θεραπευτεί στο τέλος και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι θεραπεία δεν σημαίνει πάντοτε ότι θα εξαλειφθούν όλα τα εξωτερικά. Δηλαδή πολλές φορές εμείς θεωρούμε ότι το να θεραπευθώ, το να γίνω καλά, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν τα συμπτώματά μου. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι. Πολλές φορές θεραπεία κατά Θεό, κατά Χριστό και γενικότερα σημαίνει ότι ο Θεός μου δίνει φώτιση και μου δίνει και δύναμη και μου δίνει πνεύμα Άγιο και χάρη και μαθαίνω και ζω με τα προβλήματά μου, μαθαίνω και συμπορεύομαι με τις πληγές μου, μαθαίνω και σηκώνω το σταυρό μου, χωρίς αυτό να με αγγυλώνει, χωρίς αυτό να με καταθλίβει, χωρίς αυτό να με διαλύει. Δηλαδή θεραπεία πολλές φορές σημαίνει μαθαίνω να διαχειρίζομαι τα σκοτάδια μου. Κάνω διαχείριση, γιατί κοιτάξτε να δείτε, να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν είναι πάντα εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους γονείς που είχαμε, ούτε τα παιδικά χρόνια που είχαμε, ούτε τα τραύματα που είχαμε. Δεν είναι πάντα αυτό εφικτό να γίνει. Αλλά είναι εφικτό με τη χάρη του Χριστού, με τη χάρη της παρουσίας του Θεού, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε όλο αυτό το υλικό που έχουμε. Και να το διαχειριζόμαστε τόσο καλά που είναι σαν να μην το έχουμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο να κάνουμε τόσο καλή διαχείριση που ξεχνάμε ότι είχαμε όλες αυτές τις πληγές μέσα μας. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, διότι έχει έρθει η χάρη του Θεού και διαχειριζόμαστε τόσο καλά την πραγματικότητά μας. Τους φόβους μας, τις φοβίες μας, τις ανασφαλιές μας, τις πληγές, τα τραύματα που έχουμε μέσα μας. Έτσι. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσω εγώ εδώ την ομιλία μου. Δεν ξέρω τώρα αν είστε ερωτήσει, αν μπορείτε, δεν ξέρω πώς το κάνετε. Επιθυμείτε. Εγώ δεν έχω, ό,τι θέλετε εσείς. Ωραία. Πώς το κάνετε με τους ερωτήσεις. Θα δώσουμε το λόγο στο Σεβασμιότατο, το οποίο πρέπει να πάει σε άλλη εκδήλωση και μετά όσοι και όσες επιθυμείτε να κάνετε ερωτήσεις. Σεβασμιότατο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ακούγοντας τα λόγια του πατρός Καραλάμπου, στον οποίο ευχόμαστε χρόνια πολλά, σκέφτηκα αυτό που έλεγε ο Σωκράτης Γυράς, πάει διδασκόμενος. Παρά το ότι νεότερος στην ηλικία από μένα, έμαθα πάρα πολλά και μας έκανε πολύ σπουδαίο μάθημα στην ψυχολογία του βάθους, επίταγμα του 20ου αιώνα στην επιστήμη της ψυχολογίας, αλλά επίτευγμα πολύ παλαιό στους πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει πάρα πολλά περί της ψυχολογίας του βάθους. Προσωπικά, Πάτερ Χαράλαμπε, ακούγοντάς σας, ταυτόχρονα έκανα και ένα ψυχογράφημα στον εαυτό μου.
Άλλοτε λοιπόν συμφωνούσα, άλλοτε διαφωνούσα, όχι με τα λόγια σας, αλλά διαφωνούσα διότι αυτά τα οποία λέγατε δεν τα είχα βιώσει. Νομίζω πολύ εξ ημών το ίδιο θα έχετε σκεφτεί. Χαιρόμαι ιδιαιτέρως λοιπόν που και εσείς σήμερα είστε εδώ, διότι ακούσαμε λόγια σύγχρονων Αγίων, άνθρωπων ομοιοπαθών όπως και εμείς, ανθρώπων οι οποίοι έζησαν στις ημέρες μας, τους οποίους πολλές φορές τους χρησιμοποιούσαμε ως medium, συγγνώμη για τη φράση μου, αντί να ακούσουμε αυτά τα οποία μας έλεγαν και αυτά τα οποία ακούσαμε διαστόματος πατρός Χαραλάμπος. Πάτερ Χαράλαμπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστήσατε πάρα πολύ και τον Σεβασμιότατο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου, να σας δώσει την ευλογία να έρθετε εδώ στη Μητρόπολη μας. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τους πατέρες, τη Γερόντισσα, για την παρουσία τους, αλλά και όλους εσάς, καθώς δεν πάβετε πολλές φορές να ακούτε λόγια τα οποία μπορούν να μιλήσουν μέσα στην ψυχή σας και να σας αναπαύσουν. Λόγια τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε και εσείς. Πολλές φορές τα βάζουμε με τον διάβολο και λέμε ο διάβολος μας έβαλε, ο διάβολος έρχεται και μας λέει αυτό και εκείνο και το άλλο. Μήπως είναι ο άλλος μας εαυτός, πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, όσο να εκφράσω τη χαρά μου για τη διακονία της ενορίας, όπως και κάθε ενορίας, αλλά και για την προσπάθεια την οποία ο πατήρ Δαμασκηνός και οι συνεργάτες του μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έπρεξαν αυτές τις ημέρες. Αρχικώς βλέποντας το πρόγραμμα εφοβόμουν, έλεγα θα είναι κουραστικό, θα κουράσει τους ανθρώπους. Και όμως διεψεύστηκε. Και αυτό οφείλεται στη δική σας την δίψα να ακούσετε πολλά περισσότερα. Είναι ιδιαίτερη τιμή λοιπόν και ευλογία η πολυπληθέστερη ενορία της Μητροπόλεως μας να παίρνει μια τέτοια ροπή και ένα τέτοιο τρόπο διακονίας, στον οποίο δεν συμμετέχει μόνο ο εφημέριος και πρωτοσύγγελος πατήρ Δαμασκηνός, αλλά όλοι ανεξαιρέτως, διότι μπορεί να βρίσκει τα χαρίσματα του κάθε ενός και του αναθέτει διακονία, να γεμίζει ο καθένας προσωπικά και να χαίρεται. Το ίδιο δεν γίνεται και στα μοναστήρια. Ο γέροντας όταν δίδει τα διακονήματα βλέπει πού έχει έφεση ο κάθε ένας, ποια είναι τα χαρίσματά του και αναλόγως του αναθέτει. Αυτό ακριβώς γίνεται και στην ενορία, αλλά και σε κάθε τόπο και χώρο. Ακόμα γίνεται και στην οικογένεια, παντού. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαιτέρως. Χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, να σας δίνει δύναμη, χαρά και ευλογία και όλοι να γίνετε ταυτόσιμοι με τον Άγιο Χαράλαμπο. Να λάμπετε από χαρά σε όλη σας τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που θα φύγω, πρέπει να πάω σε μια άλλη εκδήλωση. Ο διάκονος, όποιος ή όποια επιθυμεί να κάνει ερώτηση, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Πρώτος είμαι. Καταρχήν, είπατε τόσα όμορφα πράγματα που δυσκολεύεται κανείς να ζητήσει, όχι διευκρινήσεις, απλώς για να πείτε εσείς το λόγο το δικό σας όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία έχω κατά νου. Στο πρώτο ερώτημα είναι ότι δημοσιογραφικά έχουμε γίνει γνώστες ενός γεγονότος που τα τελευταία χρόνια, μάλλον τον τελευταίο καιρό, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ευνίδιοι θάνατοι. Και επειδή είναι πρόσφατο το γεγονός ενός σπουδαίου ιεράρχου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Σχετίστη, του κυρίου Σχετίστης,
Επιτρέπει ο Θεός αυτή την απώλεια ανάμεσα στη σύγχρονη εποχή μας? Το δεύτερο ερώτημά μου είναι ότι είπατε ότι ο ευσεβισμός διακρίνει τον άνθρωπο και λέει ή κακός ή καλός. Εμείς βέβαια δεν το νιώθουμε αυτό. Απλώς θέλω μια διευκρίνηση, όχι για μένα. Γενικά, επειδή ο κόσμος είναι γνωστό ότι υπάρχει μια Ινδουιστική άποψη που το εκφράζεται μέσα από ένα σύμβολο, το οποίο μέσα σε ένα κύκλο έχει μια μαύρη κοιλίδα στο άσπρο και μια άσπρη κοιλίδα στο μαύρο, και είναι από τα κορυφαία, νομίζω, σήματα της νέας εποχής. Επιτρέψτε μου και το τρίτο. Είναι, ας το πούμε, αυτό το οποίο, ας το πούμε, ο κόσμος, αλλά συγγνώμη, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, περιορίζομαι στα δύο, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ναι, Πάτρε, ευχαριστώ πολύ τα ερωτήματα. Στο πρώτο δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση, διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπούμε σε αυτό που ονομάζουμε, ας πούμε, το μυστήριο της θεοδικίας και πόσο δύσκολο είναι, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τα κρίματα του Θεού, δεν ξέρουμε πολλές φορές γιατί φεύγει ένα παιδάκι, γιατί από ένα δυστύχημα τεσσάρων ατόμων ζει ο ένας μόνο και φεύγουν οι άλλοι. Αυτά και ο Απόστολος Παύλος που πήγε να τα προσεγγίσει, επεστελεί στην Άβυσσο μέσα, δεν μπορούσε δηλαδή να δώσει ερμηνεία. Και οι πατέρες της Εκκλησίας που προσπάθησαν και αυτοί, ας πούμε, θυμόμαστε το γεροντικό που λέει και ότι ο Άγιος Αντώνιος κάποτε διερωτήθηκε αυτά και άκουσε φωνή εσωτερική που του έλεγε ότι δεν σε συμφέρει να μάθεις, Αντώνη. Αλλά και γενικότερα η στάση των πατέρων είναι να μην πολυερμηνεύουν αυτά τα ζητήματα, τα οποία ξεπερνάνε τη σφαίρα της δικής μας αντίληψης. Γιατί εμείς έχουμε μια πολύ μερική αντίληψη, ενώ ο Θεός, όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας, βλέπει το όλο έργο της ζωής μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει μια άλλη σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων που εμείς δεν μπορούμε να την έχουμε, οπότε και τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε δεν θα είναι ασφαλή. Τώρα στο δεύτερο, όντως αυτό που είπατε είναι αλήθεια, δηλαδή ότι υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία, μια ολόκληρη άποψη, στοιχειοθετημένη, ας πούμε, φιλοσοφικά στον Ινδουισμό και κατά κάποιο τρόπο αργότερα και στον Βουδισμό, που λέει για το Yin-Yang, ας πούμε, το καλό και το κακό, ως παγκόσμιες ενέργειες, συμπαντικές ενέργειες, οι οποίες αλληλομάχονται για να έρθει μια ισορροπία στη φύση. Εμείς δεν μιλάμε για αυτό το καλό και κακό στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιες δύο διαφορετικές ενέργειες σαν οντότητες που μάχονται, του καλού και του κακού. Αλλά λέμε όμως μια πραγματικότητα, ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα φωτεινό κομμάτι, δηλαδή έχει τα χαρίσματα, έχει μέσα του το κατοικώνα Θεού, έχει μέσα του το καθομοίωση. Ο Θεός σε κάθε άνθρωπο δίνει χαρίσματα και φυσικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δηλαδή άμα τη γεννήσει του, και φυσικά χαρίσματα, του δίνει όμως και επίκτητα αργότερα, δηλαδή και χαρισματικές καταστάσεις, του δίνει αργότερα με τη βάπτιση, του δίνει αργότερα στην ζωή του και στην άσκηση που κάνει, τον χαριτώνει ο Θεός. Αλλά ταυτοχρόνως όμως ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του και μια πτωτική πλευρά, δηλαδή έχει και μια πτώση. Φέρουμε μέσα μας και την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε και επέμενε ότι μέσα μας κουβαλάμε όλους τους αιώνες, έλεγε. Από τον Αδάμ μέχρι την Εύα, από όλους τους Αγίους, αλλά και, όλους, και όλο το κακό, λέει, που έχει γίνει. Το κουβαλάμε μέσα μας. Έτσι, είναι μέσα μας όλα αυτά, σε ένστικτα, σε πάθη, σε χαρίσματα, όλα μέσα μας υπάρχουν. Έτσι, γι' αυτό και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο ο άνθρωπος. Κουβαλάει μέσα του, λέει, το καλό και το κακό από την αρχή του κόσμου. Οπότε γνωρίζουμε ότι είμαστε δημιουργήματα του Θεού, άρα λοιπόν είμαστε ιοί φωτός, έχουμε κληθεί για τη βασιλεία του Θεού, αλλά ταυτοχρόνως γνωρίζουμε ότι έχουμε και πάθη και αδυναμίες. Και αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε, να το αγκαλιάσουμε, να συμφιλειωθούμε δηλαδή με την ιδέα ότι δεν είμαστε μόνο αρετές και δυνατότητες και χαρίσματα, αλλά ότι έχουμε και σκοτεινές πλευρές, ότι έχουμε και αθέατες όψεις, ότι έχουμε και πάθη, ότι έχουμε και αδυναμίες. Και αυτό να μην μας αγχώνει, να ξέρουμε ότι είναι ένα κομμάτι, ένα υλικό που πρέπει να επεξεργαστούμε, να διαχειριστούμε, με τη χάρη του Θεού να το μεταμορφώσουμε αυτό το κομμάτι του εαυτού μας, έτσι. Χωρίς αυτό να μας ενοχοποιεί και να αισθανόμαστε άβολα. Είναι και αυτό μέρος της ύπαρξής μας. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο με τη χάρη του Θεού καλούμαστε να το μεταμορφώσουμε και να το κάνουμε φως και αυτό, έτσι. Γι' αυτό και επιμένει και ο Άγιος Πορφύριος αυτό, και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής το λέει, και όλοι οι πατέρες το λένε βασικά, ότι τα πάθη των ανθρώπων δεν ξεπερνιούνται, μεταμορφώνονται.
Δηλαδή τι σημαίνει, ότι ένα υλικό που υπάρχει μέσα μας και έχει πάρει μια λανθάνουσα μορφή, ένα πάθος ας πούμε, έτσι, δεν εξαφανίζεται αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα πίσω από το πάθος κρύβεται, είπαμε στην αρχή, ένα πληγωμένο κομμάτι του εαυτού μας. Δηλαδή πολλές φορές πίσω από τα πάθη και στα σκοτάδια μας κρύβονται πολύ όμορφες πτυχές του εαυτού μας, οι οποίες παραμορφώθηκαν, παραχαράχθηκαν. Με τη μετάνοια αυτές μπορεί να ζωντανέψουν, μπορεί να γίνουν ξανά όμορφες, να μεταμορφωθούν σε φως. Η Ιωσία Μαρία, η Αιγυπτία, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ του έρωτος. Αλλά αυτή την ερωτική ενέργεια, αυτή την ερωτική έκρηξη που είχε, αυτή την αγαπητική δύναμη που είχε η ύπαρξή της, αντί να τη στρέψει στον Χριστό, την έστρεψε στην πορνεία. Η δύναμη δεν ήταν το κακό, που τη στρέφεις ήταν. Όταν αυτή μετά συνάντησε δια του θαυματουργικού τρόπου που ξέρουμε το βίο της, τον Χριστό ας πούμε, και μετανόησε, δεν άλλαξε ως πρόσωπο. Δεν αρνήθηκε αυτό που ήταν, το μεταμόρφωσε. Δηλαδή έστρεψε αυτή τη δύναμη που είχε η ψυχή της, την αγαπητική, από την πορνεία στον Χριστό και έγινε υγεία. Αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι η διαχείριση του υλικού σου. Αυτή τη διαχείριση κάνουν οι Άγιοι. Το μυστικό αυτό είναι. Οι Άγιοι δεν αρνούνται αυτό που είναι, το μεταμορφώνουν. Δηλαδή βλέπεις τον Πέτρο, ας πούμε, ο Απόστολος Πέτρος. Τι είναι ο Απόστολος Πέτρος? Ο Απόστολος Πέτρος είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα. Γι' αυτό και τον ονομάζει και Πέτρο ο Χριστός και όλα αυτά, ο οποίος είναι ενθουσιώδης. Κόβει τα αυτιά του Μάλκου, φωνάζει, λέει: «Εγώ δεν θα σε αρνηθώ ποτέ». Ξέρετε, οι πολλοί έντονα συναισθηματικοί άνθρωποι λένε και μεγάλα λόγια. Έτσι, λέει: «Εγώ ποτέ δεν σε προδώσω, εγώ ποτέ δεν σε κάνω». Την άλλη μέρα δεν σε γνωρίζει, ας πούμε. Έτσι. Σε προδίδει αυτός που λέει μεγάλα λόγια, να ξέρετε, σε προδίδει πρώτος. Όποιος σου έχει ορκιστεί στην αγάπη, πρώτος θα τον πατήσει τον όρκο. Αυτός που λέει λίγα, σταράτα, πάει ήρεμα, μαλακά. Δεν έχει εντάσεις, αλλά έχει διάρκεια. Έτσι, και ποιότητα. Και ποιότητα. Λοιπόν, και βλέπετε ότι μετά ο Πέτρος πάει μπροστά σε ένα κοριτσάκι. Το τονίζει πολύ έντονο στο Ευαγγέλιο και αρνείται τον Χριστό. Τελείως. Λόγια. Ήταν μια τελείως συναισθηματικού τύπου η πίστη του, ας πούμε. Εντάξει, όταν μετά έρχεται η χάρις, στην Πεντηκοστή, ας πούμε, και έρχεται η χάρις, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και μεταμορφώνει ολοκληρωτικά τους μαθητές, ας πούμε, και αποστόλους αυτές, σε αυτούς τους γίγαντες του Πνεύματος, δεν άλλαξε ο Πέτρος τον εαυτό του. Δηλαδή αυτό το δυναμικό στοιχείο που είχε, ο πείσμον που ήταν, ας πούμε, σε αυτή η εκρηκτική, αλλά έγινε ένας Απόστολος του Χριστού, πύρινος, δυνατός, δυναμικός, τον βλέπουμε στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Καταλάβατε, το ζητούμενο δεν είναι να αρνηθούμε αυτό που είμαστε, είναι να το μεταμορφώσουμε. Το θυμό να τον στρέψει στον διάβολο, λένε οι πατέρες, όχι στους ανθρώπους. Να τον κάνει ζήλο κατά Χριστό. Την ευαισθησία σου, την παρορμητικότητά σου, όλα να τα μεταμορφώσεις κατά Χριστό. Δεν αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε κατά Χριστό. Καταλάβατε, το ίδιο υλικό το οποίο έχουμε. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Δεν καλούμε να αρνηθώ τον εαυτό μου, καλούμε να το μεταμορφώσω. Η άρνηση του εαυτού στην οποία μιλάει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, η άρνηση του εαυτού και το να σηκώσω το σταυρό μου, είναι ουσιαστικά να αρνηθώ αυτή την παραμόρφωση του εαυτού μου και το δυνατοτήτου, να τις μεταμορφώσω, να τις φέρω κατά Χριστό. Και αυτό είναι σταυρός. Και αυτό μιλάμε για την άρνηση του σταυρού. Είναι σταυρό αυτό το πράγμα. Έτσι. Θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια, έχει ένα αγώνα μέσα, αλλά είναι όμορφος ο αγώνας αυτός. Είναι όμορφος, είναι ευλογημένος, έχει και χαρά. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα παρακαλέσω λοιπόν την αγάπη σας να περάσετε, να χαιρετήσετε τον πατέρα Χαράλαμπο, αφού και πάλι τον ευχαριστήσουμε για την απόψινή παρουσία του και τον παρακαλέσουμε όταν θα δεχτεί και την επόμενη πρόσκληση από τη Μητρόπολη μας να ανταποκριθείτε. Ξέρετε ότι ένα κομμάτι της καρδιά σας είναι εδώ στα Χανιά, γιατί τόσοι άνθρωποι σας αγαπούν.